Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς στη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας. Ο Θανάσης Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production, η κυρία Εύβοια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μια νέα δυνατότητα εναλλακτικής μετακίνησης στα επαγγελματικά αυτοκίνητα diesel δίνει τώρα η Βροχίδης Χαζής και η Polar Gas. Το DDF, μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει στους κινητήρες diesel, καλά ακούσατε, στους κινητήρες diesel, να λειτουργούν με μεικτή καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σήμερα μάλιστα περιμένουμε να εξωθεί η τιμή του πετρελαίου με της βενζίνης. Το DDF είναι απαραίτητο για κάθε επαγγελματικό αυτοκίνητο. Το DDF σημαίνει λιγότερο κόστος καυσίμου και περισσότερα χιλιόμετρα, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον επαγγελματία, αλλά κάνουν και πιο καθαρό το περιβάλλον που ενδιαφέρει όλους μας. DDF λοιπόν για επαγγελματικά diesel μόνο στη Βροχίδης Χατζής. Λοιπόν, δίπλα μου είναι το τρελό αγόρι, το οποίο θα μου πει τι πίνει και δεν μας δίνει. Το τρελό αγόρι πίνει καλό Εβιτάλ καθημερινά για να δημιουργεί καλύτερες αρθρώσεις, πολύ καλύτερο έντερο, καλύτερη διάθεση, ευεξία στην προπόνηση, καλύτερα χοληστερίνη. Πόσο χοληστερίνη έχεις, Κώστα? 200. 200? Mm. 200, πόσο 200? 200 σου λέω. Πάνω από το 0 ή 200? 200 ρε σου λέω. Τότε πρέπει να πίνεις και εσύ καλό Εβιτάλ, ρε Γρηγόρη, γιατί με αυτά που τρως και πίνεις, λογικά δεν θα έχεις 200 χοληστερίνη. Άρα πίνεις και εσύ και δεν μας δίνεις. Στο 231-2-200-500 παίρνετε τώρα τηλέφωνο, κερδίζετε αρκετά χρήματα από την τηλεφωνική σας παραγγελία, καθώς από 55 ευρώ μπορείτε να το βρείτε τηλεφωνικά μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Τώρα καλείτε 34 ευρώ και 90 λεπτά, 231-2-200-500. Καλά τα είπα, κόκκινα? Πολύ πάρα, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Τι κάνεις? Τι κάνω? Ναι. Βαριέμαι. Πώς το είδες το ματσάκι χθες? Πώς το είδα το ματσάκι χθες? Ναι. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Ναι. Κατώτερη του αναμενόμενου για τα δικά μου μάτια και προσδοκίες. Πολύ ωραίο ο Λαβρέντης Διανέλος στο στήσιμο της ομάδας μετά το 1-0. Έπαιξε. Ποιος είναι ο Λαβρέντης Διανέλος? Ο προπονητής της Ρεάλ. Λοιπόν, δεν του φέρνει λίγο. Έλα. Πώς? Εντάξει. Ο Λαβρέντης έστησε φανταστικά την ομάδα του. Πρώτον. Δεύτερον, στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε την κατοχή σε αυτούς τους αργούς της City. Πήραν την μπάλα οι αργοί. Αργοί. Οι αργοί και οι ατάλλαντοι, ναι, γιατί είναι μια ομάδα. Και ατάλλαντοι. Ναι, ρε κόκκινε. Πες μου τα τρία χαφ της. Με συγχωρείς, ρε κόκκινε. Ποια τρία χαφ? Δεν τρελαίνω με τα ανέκδοτα. Ποια τρία χαφ είχε η. Ποια τρία χαφ είχε αυτή? Εσύ. Τα τρία χαφ της City, πες μου. Σοβαρέψου λίγο. Ναι. Άμα τους πας τώρα, ποιο είναι το μαγαζί που στη νύχτα? Πύλη Αξιού. Πολύ ωραία. Θα τους πάρουν και τους τρεις. Γιατί? Για σωματοφύλακες. Ιδιαίτερα αυτόν τον Γιάγια Τουρέ. Ρε αγόρι μου, ομάδα που παίζει με δεκάρι το Γιάγια Τουρέ, τι θες τώρα να κάνει? Πρώτον. Δεύτερον, θα φανταστική Ρεάλ στο αμήνωμε στα 35 μέτρα. Αλλά ενώ έστησε πολύ ωραία την ομάδα του και με ωραία αλλαγή. Τι ωραία αλλαγή έκανε?
Ποια ήταν η ωραία αλλαγή του Διανέλη? Ποια ήταν? Λέγε. Πες μου εσύ, τι. Λέγε. Που έβγαλε το Μόντριτ. Ποιο Μόντριτ, ρε κόκκι. Πες μου. Ποιο Μόντριτ, ρε κόκκι. Ποια είναι η αλλαγή του? Πέρασε σέντερφορ. Πέρασε σέντερφορ τον Ρονάλντο, γιατί ο Ρονάλντο δεν βλέπονταν. Πέρασε τον Πιτσιρικά εκείνο τον διεισδυτικό δεξιά. Και πέρασε τον Μπέιλι αριστερά. Άλλαξε τα δύο χαφ, τα οχτάρια. Εντάξει. Και ήταν έτοιμος, αν ήταν εκπαιδευμένη η Ρεάλ και ήταν στα καλά της η Ρεάλ, να τη βάλει 4 γκολ τη City μετά το 60. Εκεί πήγαινε η δουλειά, μετά το 60. Αλλά δυστυχώς για τους φίλους της Ρεάλ, από το 55-60 μέχρι το 90, θα πρέπει να δουν ξανά το βίντεο του παιχνιδιού και να προβληματιστούν. Να προβληματιστούν για το γεγονός ότι η Ρεάλ σε χώρο μεγάλο δεν έβγαλε ούτε μία επίθεση. Ούτε μία επίθεση σε κόντρα. Ενώ την είχε φτιάξει ο Λαβρέντης από τη μέση και πίσω πάρα πολύ ωραία, με 4-4-2, σε αλλά Σιμεώνε στήσιμο, άκουμε, και να κερδίζει την μπάλα, να έχει την πρώτη γρήγορη πάσα, όχι το πάσα να φύγω και τα λοιπά να μην προλάβω. Ήταν ανεκπαίδευτη. Η τετράδα της πήγε να αυτοσχεδιάσει άσκοπα, η τετράδα της στην επίθεση, παρά το γεγονός ότι είδε πολύ σωστά την εσωτερική αλλαγή, το Ρονάλντο σέντερφορ ανάμεσα στα δυο στόπερ και όχι στη γραμμή. Έχασε την ευκαιρία να κάνει το 1-0-4 η Ρεάλ. Με προβλημάτισε η Ρεάλ μετά το 1-0, μετά το 55ο λεπτό, μέχρι το τέλος, η επιθετική της τακτική. Πάρα πολύ ωραίος ο coach της Ρεάλ, πάρα πολύ καλός. Ο άλλος, ο Σωσίας του Σπυρίδωνα, πώς το λένε, τη City, ο προπονητής, ο κύριος, η φυσιογνωμία εκείνη μεγάλη, τι δεν είδε? Μπορείς να μου πεις τι δεν είδε? Το οποίο θα το δει οπωσδήποτε στον τελικό. Ο Τσόλο. Ναι, τι δεν είδε? Πες τι δεν. Δεν είδε ότι από την αριστερή πλευρά της η Ρεάλ μπάζει. Είχε λάθος παίκτη. Όπως η στέγη στη βροχή. Το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα. Πήγαινε από τον Κατραχάλ. Μίλα μόνος. Πήγαινε από τον Κατραχάλ. Αντί να πάω από τον Μαρσέλο, ο Μαρσέλο είναι η χαρά του εξτρέμ. Και αχρίστευσε τον Κοκκινομάγουλο στην αριστερή πώς πλευρά. Πώς το λένε? Δεν το θυμάμαι. De Bruyne. Τον De Bruyne. Δεξιά πλευρά ήταν. Από πού ήταν ο Κόκκινο στη δεξιά πλευρά? Εσύ από πού ήταν η δεξιά πλευρά? Δεξιά πλευρά. Αφού Νάβας έπαιζε δεξιά πλευρά, πώς έπαιζε? Πάμε παρακάτω. Πώς πάμε παρακάτω? Άλλο ματς έβλεπες? Πάλι σούρα είχες? Άσε με καημένε. Έπρεπε να το βάλει εκεί επάνω στο Μαρσέλο. Και την αλλαγή που έκανε, που έβγαλε το Ντουρέ, θα πρέπει να δώσει πτέρυγα δεξιά να χτυπήσει εκεί. Γιατί δεν τα λες όπως είναι? Είναι άτυχο στο 10 λεπτό, τραυματίζει το Κομπάνι. Και τι έγινε που τραυματίζει? Αναγκάζεται να αλλάξει. Έκανε μια αλλαγή. Έβαλε το στόπερ τον άλλο. Τι έγινε? Δεύτερον. Το Μαγκλάρα. Τι έγινε? Και τι έγινε? Καταλήγει ο παίκτη με τα καλύτερα τραξίματα στην ομάδα. Ποιο? Ο παίκτη που έβαλε. Εντάξει, ωραία. Στόπερ είναι. Λοιπόν. Ωραία, και τι έγινε? Έβαλε στόπερ, έβγαλε στόπερ. Ναι. Χτύπησε εσωτερική αλλαγή από εκεί από τον Μαρσέλο. Ο Κομπανί έχει άλλη ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής. Ναι. Εθνική Βελγίου. Πότε μπήκε τον γκολ, σε ποιο λεπτό? Στο 20. Ποιο ήταν στόπερ? Ο Μαγκαλά. Ο Μαγκαλά. Δηλαδή, άμα ήταν ο Κομπανί. Καταρχήν, η μπάλα, ήταν η μπάλα κοντρα. Δηλαδή, φταίει ο Κομπανί. Μπάλα, όχι, καμία λοιπόν, σχέση. Ποιο έπεσε? Ρεαλάζουν τα πλάνα. Ποια πλάνα το αλλάζουνε, μόλι σαν χλαμάρε τώρα. Η μπάλα καταρχήν κοντράρει για να μπει. Κοντράρει στο χαφ. Το Φερνάντο ή το Φερναντίνιο. Ένα από του δύο, λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και μπαίνει τον γκολ. Μπαίνει τον γκολ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, θα πρέπει να σε προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Ρονάλντο δεν απείλησε ποτέ. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε διαβάσει πολύ καλό το παιχνίδι του Περικλίδη. Δεν απείλησε. Το παιχνίδι διάβασε, αφού ήταν ανύπαρκτο ο άλλο. Δεν έκανε τίποτα καλά από τον Ρονάλντο. Εσύ πες ότι. Εγώ λέω ότι, εγώ δεν λέω έκανε, ότι ο Κριστιανό. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο ο Μπελεκρίδη. Εγώ λέω ότι ο Ρονάλντο χτε δεν κοιμήθηκε. Τι έκανε ο Ρονάλντο? Εγώ λέω ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο, αυτό ο ωρεοπαθή, ναι, δεν κοιμήθηκε. Δεν είναι ωρεοπαθή, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ωρεοπαθή εσύ. Είναι ωραίο, αλλά δει. Ωραίο είναι, δεν είναι ωρεοπαθή. Είναι και ωρεοπαθή όμω. Ωρεοπαθή είναι αυτό. Άμα το γυάλιζε ή κάτω παρέα. Εγώ λέω ότι είναι και ωρεοπαθή. Υπάρχουν ωραίοι. Ο Μπραν Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ που δεν το παίζουν ωραίοι, φίλε. Και λες, ο είναι παιδαράς. Και υπάρχουν άλλοι που το παίζουν. Ο Μπραν Πιτ, ο Ρονάλντο το παίζει. Σε πειράζει δηλαδή που έχει ωραίους κοιλιακούς και είναι γυμνασμένος? Τι σχέση έχει το σώμα του? Σε ενοχλεί που είναι γυμνασμένος πολύ? Τι σχέση έχει το σώμα του? Τι ζηλεύεις που έχει και. Ωραία, άξιος ένα είναι. Κοιλιακό και άλλο έχει. Άξιος είναι. Άξιος είναι, δεν είναι άξιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Σαμουριάζει και εσένα. Τι άξιος. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωρεοπαθής, ρε φίλε. Και τι σε πειράζει που είναι ωρεοπαθής? Την μπάλα δεν ακούμπησε. Σε πειράζει που είναι ωρεοπαθής? Θα με αφήσει, γιατί όταν κάνουμε κουβέντα σοβαρή, τι να προσανατολίσω, ναι, ναι, που θέλει. Θέλω να σου πω ότι. Λέω ότι αυτό που δεν κοιμήθηκε εκτό το βράδυ. Ναι, ναι, είναι.
Εντάξει, γιατί... είναι ο Ρονάλντο. Ναι, ναι, γιατί δεν έκανε ευκαιρία. Ναι. Αυτό όμως... Πράγμα που σημαίνει, σημαίνει ότι ο Πελεγκρίνη ήταν πολύ καλά διαβασμένο. Εκεί που δεν ήταν καλά διαβασμένο ήταν στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό του κομμάτι, όπου η ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο την πεκτάρα που λέγεται Αγκουέρο. Πάρε απάντηση. Πάρε απάντηση. Και έλειπε δεν χρειάζεται... ο ορχιστρωτής της ομάδας, ναι, ο Σίλβα. Ωραία. Ο Ρονάλντο είναι σε άσχημη κατάσταση. Δεν έχει καμία σχέση ο αντίπαλος προπονητής. Και σέντερφορ που έπαιξε πάλι σε άσχημη κατάσταση ήταν. Θα μπορούσε, αν ήταν στα καλά του, να έρθει 10 μέτρα πιο πίσω, να πάρει αυτό την πρώτη μπάλα, να γυρίσει, να την πασάρει στον Μπέιλ, να βγει στο χώρο, να την ξαναπάρει και να πλασάρει. Μία φορά πρέπει να το κάνει. Το έκανε η Ατλέτικο μία φορά, δεν μπορεί να το κάνουν αυτή η τριάδα της Ρεάλ. Είναι σε κακή κατάσταση. Δεν είναι στα καλά του. Δεν έκανε κανένας Μπελεγκρίνος κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, Μπελεγκρίνος. Εντάξει, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Να κάνει τουμπλαρίσματα και ιδιαίτερα πάνω στο Ρονάλντο. Λέω εγώ. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν Ρεάλ Μαδρίτη. Ο λόγος που περίμενα να περάσει η Manchester City. Ναι, εσύ. Περίμενε να περάσει η City. Ναι, είχα πει ότι ζευγάρι τελικό θα είναι η Ατλέτικο Μαδρίτη και η Manchester City. Ευτυχώς που δεν ήταν. Ο λόγος που περίμενα. Ποιος ήταν. Είναι η εμπειρία του ενός με του άλλου. Ναι. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Ποια είναι η εμπειρία. Του πολιτική. Του Πελεγκρίνη. Ναι. Με του. Απεδείχθη όμως. Και. Απεδείχθη όμως. Απεδείχθη όμως ότι το κοουτσάρισμα που έκανε ο Γιαννέλος ήταν πολύ καλύτερο. Και οι αλλαγές του. Πιθανόν έχει ανάλογες βοήθειες. Μπράβο του. Πιθανόν να είναι άνθρωπος με δεκτικότητα. Δεν είναι υπερόπτης. Είναι καλός δέκτης. Όχι. Δεν είναι υπερόπτης. Είναι σημαντικό. Ναι. Το να κάθεσαι στον πάγκο και να δέχεσαι. Αυτό που είδα από τον Κόκκινο, από τον Ραπτόπουλο, από τον οποίο θα σου πει. Μπορεί να το είδε και ίδιο. Μπορεί να είδε το Σιμεώνη. Λέω, το πιο... Μπορεί να είδε το Μουρίνο. Μπορεί ναι. να είδε. Μπορεί να είδε. Ήθελα να το έχει. Με το 1-0. Με το 1-0. Μέχρι τώρα, εγώ λέω ότι η Ρεάλ μου δείχνει ότι πήγαινε με αυτόματο πιλότο. Ναι, ναι, ναι. Αμυντικά. Μπορεί να τον αδικούμε τώρα. Όχι. Χθες αμυντικά ήταν πολύ οργανωμένο. Άριστο. Ο Μπακ με τον Χαφ. Οι γραμμές κοντά. Και όταν έπαιρνε την μπάλα, είχε την πρώτη γρήγορη πάσα. Αλλά. Έλειπε ο Σίλβα, ρε φίλε. Αλλά. Αγκουέρο δεν ακούμπησε μπάλα. Αλλά. Η Ρεάλ είναι ομάδα που μπορεί να παίξει την κόντρα πολύ καλύτερα. Ναι, δεν διαφωνώ. Έτσι. Έχει παίκτες με 0%, 10,5. Ναι, έτσι. Ρε. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Όμως, ενώ έκανε και τις δύο αλλαγές που έβαλε πολύ καλά χαφ που κουράστηκαν τα δύο οχτάρια του. Κράτησε το εξάρι του. Ωραία. Και έκανε αυτή την εσωτερική αλλαγή που πέρασε τον Μπέιλι αριστερά. Το Πιτσιρικά που έβαλε δεξιά, το γρήγορο και το Ρονάλντο κορυφή ήταν τα μαμ για κόντρα επίθεση. Το ότι δεν έγινε. Φταίνει και οι παίκτες της Ρεάλ, φταίει ίσως και ο ίδιος που δεν την έχει εκπαιδεύσει στην τακτική του να τη δουλέψει στην προπόνηση, δεν είχε το χρόνο ακόμη του κτλ. Είναι μπαμπίνο προπονητικά. Ναι. Αλλά αυτό που έδειξε πάντως μου δείχνει ότι αφελής δεν είναι στην άμυνα. Καθόλου. Σεβάστηκε μια ομάδα την οποία την έδωσε μια τυπική κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο και ότι δεν έβγαλε δεύτερο και τρίτο γκολ είναι. Στις πολύ κακές. Φύλαγε τον πισινό του. Όχι. Και καλά έκανε. Στις πολύ κακές αντεπιθέσεις. Αυτό που δεν έκανε ο Γκουαρδιόλα το έκανε ο Ζιντάν. Σωστό. Απλά πράγματα. Λοιπόν, απλά πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 1-0 σε ένα γκολ. Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα να μπουν πολλά γκολ. Περίμενα να προκριθεί η City. Λάθος. Λοιπόν, okay. Πάμε τώρα στην ομάδα σου. Πριν πάμε στην ομάδα, να υπενθυμίσω. Να βγει ο Μάνος από τη γαλανόλευκη Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσω. Να μας πει τι γίνεται τώρα. Να υπενθυμίσω. Ναι. Ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς και όταν λέμε Κλειδαράς υπάρχει μόνο ένας, ο Πετκανίτσας, ο οποίος είναι Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, immobilizer, οποιοδήποτε τύπου, μείνετε έξω από το σπίτι. Ακόμη και αν σε αλλάξει η γυναίκα τον αριθμό του, τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου, σου το ανοίγει σε χρόνο τετέ, να μην έχετε προβλήματα και σε καταπληκτικές τιμές. Αποθηκεύστε και απομνημονεύστε ένα πολύ απλό τηλέφωνο 85-27-27. Χωρίς να το πάρετε ήδη, θα είναι εκεί και θα σας ανοίξει στην καλύτερη τιμή. Βέβαια, και αν είστε γυναίκες, μπορείτε να φάτε τα λεφτά του αχαήρευτου πανάξια. Αν φωνάξετε τον Πετκανίτσα και σας ανοίξει την κλειδαριά για εσάς. Δηλαδή, λες μόνο τους άντρες. Α, θα φάω καλή γυναίκα, θα. Δηλαδή, η γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει. Εσένα σε έπιασε πόνο για τις γυναίκες. Όχι, δεν με έπιασε πόνο, αλλά επειδή νομίζω ότι μα ακούνε μόνο βόδια, να πούμε εδώ. Δεν νομίζω τίποτα. Έτσι νομίζεις εσύ. Α, θα θέκανα να γίνει αυτό. Αυτά που τον μάθαμε στο παραπέντε, τα λέει για δικά του το πόνιρος. Αυτά που τον μάθαμε στο παραπέντε, τα περνάει για δικά του. Τι να με μάθεις εσύ, ρε κόκκινε. Τι η πρώτη γυναίκα που είδε σε βάφτιση ήταν. Τι να με μάθεις. Η πρώτη γυναίκα ήταν στα 30 σε βάφτιση. Στο Άγιον Όρος
Θα μας μιλήσει. Το Άγιον Όρος ο ένας με τον άλλον να πάνω. Άσε μας καημένε τώρα. Έτοιμος, άσε μας καημένε τώρα. Γριές προσκυνήσεις θα περνήσει τον ηγεμόνα της Μακεδονίας Ιβάν Σαββίδη. Άιντε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε αδειοδότηση τώρα θα το είχατε πρώτη είδηση και θα τιμή μου να με λες Αγιορείτη. Α, τι? Τιμή μου να με λες Αγιορείτη. Εφρεμίτη. Δεν είμαι Εφρεμίτη. Άντε ρε Εφρεμίτη. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε αδειοδότηση τώρα θα το είχατε πρώτη είδηση και θα κλεβάζατε. Και μου μιλάτε για τη χθεσινή ζούπα για να αποφύγετε καρολίγια της γριάς. Κόκκινο ο Μάνος θα μας πει για την αγωγή του Ρέμου κατά του Ηρακλή. Ναι. Το 1958. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια άρχισε το κρέμα της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο δε πρόεδρας περιμένει τον Τζόκερ για να το ξαναχτίσει. Λέω 588. Λοιπόν, σήμερα μάθαμε το πιο ωραίο νέο. Τι μάθαμε όλη την αλήθεια για τον Ηρακλή. Ότι είναι τόσο υψηλό το. Χιούμορ, δεν πολύ χιούμορ. Δεν θα κάνεις χιούμορ. Δεν θα κάνεις χιούμορ. Γιατί εδώ το παίζεις λεοντάρι κι εσύ. Ότι έκανε μαγιά ο Παπαθανασάκης το γέρο. Τι έπαιζε εγώ. Ότι πήγε να δείρει το γέρο. Μόνο ο Ηρακλής, μόνο ο Ηρακλής θα έκανε αυτά. Μόνο ο Ηρακλής. Έβαλε το λάβαρο της Επανάστασης η θύρα 10. Γιατί φίλησε τα δαχτυλίδι. Ποιος? Φίλησε τα δαχτυλίδι. Όχι, είσαι το παλικάρι. Τι να πει έκανε στο παλικάρι. Έκανε στο παλικάρι. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Βρε δεν λέγατε. Ποτέ δεν έκανα. Μην μπερδεύεσαι. Αυτά με το Σαρλί. Μην μπερδεύεσαι. Ένα-ένα. Αυτά με το Σαρλί. Ένα-ένα. Τώρα θα τα πληρώσετε. Ένα-ένα. Θέλει αδειοδότηση. Ένα-ένα. Θα σου πει ο χοντρό τώρα. Βγήκε ο πρόεδρο του Ηρακλή πριν από λίγο. Πού βγήκε? Εδώ. Στον Κυριάκο Θωμαίδη. Και τι είπε? Και μα είπε ότι ο Ηρακλή κάθε μήνα μπαίνει 170.000 μέσα. Ποιο το είπε? Ο Κίσου Παθανασάκη. Ωραία. Ρε φίλε, τι μπάζει έχει ο Ηρακλή 25 εκατομμύρια. Δηλαδή θα τρελαθώ τώρα. 170.000 μπαίνει κάθε μήνα μέσα. Πώς? Πώς μπαίνει 170 μέσα? Κάθε μήνα. Ναι. Πώς γίνεται να μπαίνει 170 μέσα? Εμένα ρωτάς εγώ και. Με ποιον να ρωτήσω ρε φίλε. Ομάδα σου είναι. Εσύ γιατί άμα ήταν, η δικιά σου ομάδα τι θα άλλαζε? Ω φίλε για καμιά ομάδα δεν κλαίω. Με ακούς να κλαίω? Ρωτάω. Τι να ρωτήσεις? Αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Από πού αντλεί αισιοδοξία? Από πού αντλεί? Αισιοδοξία. Ξέρω εγώ από το Βοηδο Νικόλα. Πού να ξέρω εγώ? Δεν ξέρω ρε φίλε. Από τον ξέρω εγώ Κόκαλη. Από πού αντλεί αισιοδοξία? Ξέρω εγώ ρε φίλε. Από τον Μάρκο Καραμπέρ. Πού να ξέρω? Μήπως κύριε Παθανασάκη ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα που δεν πήρε αδειοδότηση? Ποιος ήταν, ρε? Είναι η μοναδική ομάδα στην Σούπερ Λίγκα του χρόνου που δεν θα έχει αδειοδότηση? Τώρα που θα φάτε και από το Ρέμο το 1,5 εκατομμύριο. Πότε πρόλαβε ο Ηρακλής και δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση? Αυτά. Δεν οφείλει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά κόκκινα. Η διαφάνεια όχι. Αυτά, είναι αυτά αδιακρισία. Αυτά κόκκινα όταν ρωτούσαμε τι δουλειά κάνει ο κύριος Παπαθανασάκης, βγαίνατε με λεονταρισμούς. Ποιοι? Ή ο παδί του Ηρακλείου, ο Μάνος και αυτή. Και ό,τι δουλειά κάνει θέλει, ρε! Να σκέψει για τον πρόεδρο, ρε! Α βγει τώρα ο Μάνος από τη γαλανόλευκη Θεσσαλονίκη να μας πει τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης, ρε! Να μας πει άμα ήταν φίλος με τον Μαρινάκη στο Καναδά και τι δουλειές κάνανε. Ναι. Να μας πει αν έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Βοηδό Νικόλα. Ας μας πει τι σχέσεις έχει, ξέρω εγώ, με. Γιατί να στα πει τώρα και να μην στα πει. Γιατί δεν μας τα έλεγε πρώτα. Ή γιατί να μην στα πει στο μέλλον. Γιατί έχει ισχυρούς φίλους, όπως ανέφερα εγώ ορισμένα ονόματα που μπορούν να το βοηθήσουν. Γιατί λες δεν το βοηθάνε? Πώς, γιατί δες? Γιατί πιστεύεις ότι δεν το βοηθάνε? Τι δεν τον βοηθάνε? Τον Καναδό, τώρα. Γιατί δεν τον βοηθήσουν? Αφού είπες έχει ισχυρούς φίλους. Έχει ισχυρούς φίλους. Γιατί δεν το βοηθάνε? Πού να ξέρω εγώ. Πάνε ρώτα τώρα. Ρε φίλε, είπες, οι οποίοι ρώτα μπορούν τώρα, να βοηθήσουν. Ρώτα τώρα. Εσύ να μας πεις, ναι, όταν έκανε η θύρα 10 τα πανό, όταν ο Σαρλής έβγαινε εδώ και έλεγε να μπει ο Μαρινάκης φυλακή, mm-hmm, όταν πήγαινε να δείρει να πούμε ο Παθανασάκης τον γέρο του Ολυμπιακού, το Θοδωρίδη. Το Θοδωρίδη, mm-hmm. Εσείς περιμένατε να πάρετε αδειοδότηση. Εφόσον χρωστάτε, θα μπορούσατε να πάρετε αδειοδότηση, λέει, σε 5 λεπτά αν ήθελε ο Παπαθανασάκης, το οποίο δεν πήρατε. Τι εννοούσε ο ποιητής? Μπορείς να μας το μεταφράσεις αυτό το. Να μεταφράσω εγώ τι εννοεί? Ναι, να με το μεταφράσεις. Πώς το μεταφράσω? Για σε 5 λεπτά. Πώς το μεταφράσω? Σημαίνει ότι αν προσκυνούσα. Πώς μπορώ να το μεταφράσω? Αφού σου πω τι σημαίνει. Ναι. Ότι αν προσκυνούσα, ξέρω εγώ, μπορούσα, ναι, να πάρω. Αυτό, ναι, είναι δικό σου συμπέρασμα. Είναι δικό μου? Δικό σου συμπέρασμα. Από πού είναι δικό μου συμπέρασμα? Από πού προκύπτει? Λέει, και εγώ σε 5 λεπτά αν ήθελα την έπαιρνα την αδειοδότηση. Γιατί δεν την? Αφού δεν ήθελα, γιατί την πήρε? Αν ήθελα, λέει. Αφού τότε γιατί δεν ήθελα? Μπορεί να μην ήθελε να υποχρεωθεί. Να μα πει. Τώρα, άστο τώρα. Ρε να μας πει. Άστο. Κόκκινε. Τι είναι αυτό? Ετοιμαστείτε. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Ετοιμαστείτε. ΙΠΑΕ, μισό λεπτό. Μη. ΙΠΑΕ. Ετοιμαστείτε για ελεύθερη πτώση του χρόνου. ΙΠΑΕ. Ετοιμαστείτε. Φεύγουνε ο Σαραμαντάς. Φεύγει ο Μπουκουβάλας. Χαίρεσαι. Φεύγει ο Κυριακής. Όχι, δεν χαίρομαι καθόλου. Σου λέω τι γίνεται. Ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι. Έφυγε ο Περόνε, φεύγει ο Ρωμάνο.
όπως είπε και το ρεπορτάζ εδώ πέρα, τον πουλήσατε τον Βέλιο στον Κουτσολιάκο. Σας κάνει ό,τι θέλει ο Κουτσολιάκος, αρκεί να πάρετε λέει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς γίνεται, με συγγνώμη. Ναι. Τι συγγνώμη. Πώς γίνεται να έχει πουληθεί ο Βέλιο. Δεν είστε ικανοί να πουλήσετε το Βέλιο, τον πουλήσατε σε μάναζερ. Ρωτάω. Ναι. Γιατί, ναι. Κακό είναι αυτό. Τι κακό είναι αυτό. Είστε ανίκανοι, δηλαδή, να πουλήσετε ένα ποδοσφαιριστή της οικογένειάς σας, είστε ανίκανοι να τον προωθήσετε, είστε ανίκανοι και τον πήγατε από σε μάνατζερ. Από πού προκύπτει η ανικανότητα? Η ανικανότητα προκύπτει ότι αν εγώ έχω ένα προϊόν, ναι, και ξέρω να το πουλήσω, ναι, δεν θα πάρω πολιτή. Το κατάλαβες? Αν τα χρήματα οποία τα σου χρήματα, δίνει σε ικανοποιούνε. Τι μου δίνει, ποιο να δώσει ρε. Τι, ποιος θα πάρει το Βέλιο ρε με αυτό το γύρο που έκανε το δεύτερο γύρο. Πάρα πρέπει να πάει σε μάνατζερ. Λοιπόν. Ποιος θα πάρει το Βέλιο. Άρα έκανε καλά. Ποιος θα πάρει το Βέλιο από έναν Ηρακλή που είχε εξτρέμ τον Μπασά. Άρα λες ότι καλά έκανε και τον Μπούλη στο Κουτσολιάκο. Που μετέτρεψε ο Φουκαράς έκανε ο Άβελ. Καλά ή όχι. Που μετέτρεψε ο Φουκαράς ο Άβελ τον αναπληρωματικό στη Β' Εθνική Κυριακίδη σε βασικό αμυντικό χαφ. Σε βασικό αμυντικό χαφ. Τι ωραία που φεύγεις και απαντάς. Κατορθώσατε. Άρα καλά έκανε. Ναι, φυσικά καλά έκανε. Αφού δεν μπορείτε. Σαν οντότητα, ένα παίχτη που είναι αξίας, τον κατατροπώνεις σε όλο το δεύτερο γύρο. Γιατί δεν έχεις το υλικό. Ρε φίλε, στο διατάφτα έδωσε 1 εκατομμύριο. Στο διατάφτα είναι ότι ο Κουτσολιάκος μπορεί να τον πουλήσει το Βέλιο 4 εκατομμύρια. Καλά θα κάνει. Να πάρει ο Βέλιο στα 800. Άμα δεν μπορεί να το κάνει εσύ. Ο Κουτσολιάκος στα 500. Αν δεν μπορεί να το κάνει εσύ. Εσύ να πάρει 1 εκατομμύριο, βλάκα. Αν δεν μπορεί να το κάνει εσύ. Δεν μπορεί γιατί είσαι μικρό, βλάκα. Καλά κάνει. Βλάκα σε και φαίνεσαι. Βλάκα. Καθυστερημένο. Εδώ δεν μπορούσατε να πουλήσετε το Βέλιο. Ερώτηση. Αφού το έκανε. Αφού το έκανε. Αφού τον πούλησε 1 εκατομμύριο. Ναι. Πού είναι τα λεφτά και δεν πήρα διαδότηση? Γιατί χρωστάει τους παίκτες και μπορούν να κάνουν προσφυγή? Τα πήρε ρε τα λεφτά. Τα έχει το παντελόνι. Τα πήρε τα λεφτά. Φίλε, δεν μπορεί να τον πουλήσει και το σκοτώνει κιόλας. Και τι θα τον κάνει, θα τον σκοτώσει κιόλας. Κατορθώνεται λοιπόν να σκοτώσετε και το Βέλιο. Συν τη άλλη, που ήταν η μόνη σας ελπίδα. Και να σου πω και το άλλο ρε κόκκινε. Άμα φύγει ο Σαραμαντάς, φύγει ο Μπουκουβάλας, φύγει ο Κυριακίδης, φύγει ο Βέλιος, φύγει ο Ρωμάνο, φύγει ο Περόνε, φύγει ο Μπεν, φύγει ο Φθός κτλ. Ποιο παίκτη θα έρθει στον Ηρακλή και το εκατομμύριο θα το κάνει ο Παπαθανασάκης? Κόκκινε, ξέρεις τι έχει να γίνει με τη θύρα 10 και τον Παπαθανασάκη από σήμερα? Τι θα γίνει, για παίρνω. Τι θα γίνει, ναι. Τη Σουλτάνα στο Κάγκελο θα γίνει. Δεν έχεις μάθει τι θα γίνει? Όχι. Την ανακοίνωση των οργανωμένων δεν τη διάβασες? Όχι. Αφού κοιμάσαι όρθιος. Γιατί πρέπει να κοιμάμαι? Και τι να κοιμάσαι, γιατί αυτά τα μάγουλα από ύπνο γίνονται. Τι πρέπει να δω? Από εργατιά γίνονται. Άντε ρε φύγε από εδώ. Λοιπόν. Τρομπα Μαρίνα. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση στα καταστήματα Κοσμάογλου, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αλυσάνδρου 82 στο Φίνικα. Για να κάνουμε γεμάτο χρώματα και ιδέες, επισκεφτείτε ένα από 3 καταστήματα Κοσμάγλου για μοναδικές προσφορές ή τηλεφωνήστε στο 2310-480-606. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Μουσική 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα For All, τα καταστήματα τα οποία είναι σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης και μπορούν πραγματικά να σας εξυπηρετήσουν από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη σας ανάγκη. Ανά πάσα ώρα της ημέρας, οτιδήποτε κι αν σας λείψει, το λέει και το όνομα For All. Για τα πάντα θα πάτε στα For All. Είτε χρειάζεσαι καφέ, είτε χρειάζεσαι μαλακτικό για τα ρούχα σου, οτιδήποτε και φανταστείς, σε πάνω από 14 σημεία της πόλης. Λοιπόν. Πάντως είπε πολλά και για τον Παπαθανασάκη. Ένα-ένα. Ο Παπαθανασάκης είπε και για τους οπαδούς. Ένα-ένα. Άκουσες τι είπε ρε. Ένα-ένα. Για τους οπαδούς, άκουσες τι είπε. Είπε ο κύριος Παπαθανασάκης ότι αν και δεν θα έπρεπε να το αναφέρω, σας λέω ότι έχουμε δικαστήριο με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος διεκδικεί από την ΠΑΕ ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Εγώ δεν έχω κάποια ευθύνη γι' αυτό, λέει, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσω. Πριν από ελάχιστα λεπτά βγήκε η εξής ανακοίνωση. Από ποιον? Από τον Αντώνη Ρέμο. Ωραίος. 6 χρόνια μετά την αποχώρηση του διοίκηση του Ηρακλείου, ο Αντώνης Ρέμος είναι ο μοναδικός Έλληνας που κατέβαλε όλες τις υποχρεώσεις που αναλογούσαν από την εμπλοκή του αυτή. Αμυνόμενος στα δικαστήρια, χωρίς να στραφεί ποτέ ο ίδιος κατά οποιασδήποτε μελλοντική ή προηγούμενη διοίκηση, παρότι θα μπορούσε. Ας αναλάβει λοιπόν ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, της πολιτείας συμπεριλαμβανομένης και ας επομεστεί τα όσα τον αναλογούν χωρίς να ψάχνει άλοθη, μεταθέτοντας ευθύνες και υποχρεώσεις. Για τον Αντώνη Ρέμο, ο δικηγόρος Κριστίνα Παναγουλέα. Τι κατάλαβες τώρα? Διαψεύδει.
Λέει το δημεσίβαν που είδε σήμερα το φως δημοσιότητα σχετικά με το δίθεν αγωγή ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ που έχει ασκήσει ο Αντώνης Δρόμος κατά τη σημερινή δίκη Παϊρακλής δεν τα αποκρίνει στην αλήθεια. Δηλαδή βγαίνει ο Παθανασάκης και λέει ο Ρέμος ότι είναι ψέματα. Άντε βγάλε άκρες τώρα. Εσύ ποιον πιστεύεις? Εγώ ποιον πιστεύω? Αν έχει χαρτί ο άλλος όπου λέει ότι υπάρχει αγωγή, αν υπάρχει τέτοιο χαρτί. Μάλιστα. Κόκκινε, τι μήνα έχουμε, Μάιο? Ναι. Τον Ιούλιο παίρνει άδεια. Θα δούμε. Όταν βγαίνουν οι Ηρακλητές με τα μηχανάκια γύρω-γύρω, σε άδεια θα είσαι εσύ δηλαδή? Θα αφήσει άλλον εδώ, εμένα? Το Μάνο. Ανησυχείς? Εγώ τι να ανησυχώ? Εγώ ούτως ή άλλως τη δουλειά μου θα την κάνω. Είτε είναι ο Ηρακλής στην Α είτε στη Γ. Είτε ο Άρης στην Α ή στη Γ, είτε ο Ινοπάκ, θα την κάνω τη δουλειά μου. Θα με ακούσει ο κόσμος. Ό,τι πάρουμε, θα πάρουμε. Εγώ τι να ανησυχώ? Εσύ να ανησυχείς. Κόκκινο, ο πρόεδρος του Ηρακλή είπε ότι ακούει το ραδιόφωνο από διάφορους συνοπαδούς να το λιδωρούν χωρίς να γνωρίζουν. Επίσης είπε για κάποιους που το λένε Καβουρά και φωτογράφησε εσένα. Το ξέρω. Και λοιπόν, τέλος είπε κάποιος ότι όποιος έχει πρόβλημα να πάει να το βρει από κοντά και όχι με ανακοινώσεις. Ρε φίλε. Να πας να τον βρεις από κοντά. Είναι και πυγμάχος ο Παπαθανασάκης. Θα σου κάτσει κάτι μπουνίδια να πούμε κόκκινα. Και ανησυχώ πάρα πολύ. Θα σε κάνει μπαούλο, θα σε κάνει. Ω, τώρα φοβήθηκα. Μπαούλο. Και τα έβαλε και με τους οπαδούς. Φοβήθηκα τώρα. Με τους οπαδούς τα έβαλε. Φοβήθηκα τώρα. Να φοβάσαι. Με αυτούς που καθόταν στο ίδιο τραπέζι τώρα τα βάλε. Τι με αυτούς που καθόταν στο ίδιο τραπέζι? Όταν ήρθα εδώ πέρα έκανε ρεδεύουμε τους οπαδούς. Τώρα τι έγινε? Δεν τα έβαλε. Λέει δεν μπορεί να κάνω κουμάντο, λέει ο οπαδί. Α, δηλαδή μέχρι τώρα τι έγινε? Ήταν όλα καλά και τώρα χάλασε κάτι? Μάλλον νιώθει πιεσμένο. Θέλω να κάνω κουμάντο οι οπαδοί, λέει στην ομάδα. Γιατί νιώθει πιεσμένο? Δηλαδή πού κάνουν κουμάντο οι οπαδοί? Τώρα τι φοβάσαι τη θύρα 10 και παίρνει το μέρο τη θύρα. Ρωτά! Τι ρωτά, δεν ξέρω. Πριν από λίγο ο ίδιο δεν κάνω κουμάντο οι οπαδοί ή δεν κάνω. Εσύ τι λε, κάνα? Εγώ λέω δεν κάνανε. Εσύ λες δεν κάνανε? Εγώ λέω δεν κάνανε. Πώς δεν κάνανε? Εγώ λέω δεν λέγανε, ας πούμε, μην πάρεις δανεικό από τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι παρέμβαση? Αυτό είναι. Δεν λέγανε μην αυτό είναι ηθικό. Ωραία, φίλε. Δεν λέγανε, ξέρω δεν υπάρχουν δεν... ηθικά κομμάτια. Τι υπάρχουνε? Ηθικά κομμάτια δεν υπάρχουν. Ηθικά κομμάτια υπάρχουν, αλλά από την άλλη. Δεν μπορεί, δηλαδή. Λέει, αυτό που λέει ο Καναδός. Από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να μάθει τι σημαίνει Ηρακλής. Τι να μάθει? Δηλαδή το να του λένε. Ότι αυτό δεν συνάδει με την ιδεολογία της ομάδας. Λέει αυτός τώρα. Ρωτάω κάτι, ρε φίλε. Τι να με το να του μεταφέρουν ότι αυτό δεν συνάδει με την ιδεολογία της ομάδος είναι κακό. Και ποιος καθορίζει την ιδεολογία της ομάδας? Είναι κακό αυτό. Μισό, μισό. Το ερώτηση κάνω. Και εγώ σου κάνω ερώτηση. Δεν με απάντας. Ποιος καθορίζει την ιδεολογία της ομάδας? Ουδής. Ποιος ουδής? Εσύ θα απαντήσεις τώρα του πράγματος. Θα μάθεις να μην φοβάσαι και να μιλάς κανονικά. Εγώ μιλάω όπως είναι. Ρωτώ εγώ εσένα. Λέω... Ποιος καθορίζει τη φιλοσοφία της ομάδας? Ο ιδιοκτήτης ή ο οπαδί? Δεν απαντάει, ρε παιδιά. Έχει καταπιεί τη γλώσσα του, ρε παιδιά. Ναι, του είπαν οι οπαδοί. Τώρα που μιλάω, δεν θα μιλήσει, θα τα πω εγώ. Οι οπαδοί λοιπόν του είπαν να κάνει κάποια πράγματα. Αν τα κάνει αλλιώς, θα έχει να κάνει μαζί τους. Προφανώς ο Παπαθανασάκης ήθελε να πάρει δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Προφανώς ο Παπαθανασάκης ήθελε να έχει αλυσφαιρίσει με τον Ολυμπιακό. Προφανώς ήθελε να γίνει θυγατρική του Ολυμπιακού κτλ. Και προφανώς οι φίλοι του Ηρακλή δεν θέλαν. Αυτή ήταν η κόντρα. Και προφανώς δεν είχε λεφτά ο Παπαθανασάκης για να κάνει καλή την ομάδα και προφανώς θα ήθελε κάποια βοήθεια από τον κύριο Μαρινάκη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ίσως και καμία καλή. Αυτά διευθυνία. Είναι αυθαίρετα συμπεράσματα. Δεν καθόλου αυθαίρετα. Από πού προκύπτει? Δεν είναι καθόλου αυθαίρετα συμπεράσματα. Από πού μπορεί να προκύψει ο συσχετισμός Παπαθανασάκη, ναι, με τον θα σου πω εγώ. Με τον Μαρινάκη. Θα σου πω εγώ. Από πού? Ξέρω πολλούς φίλους του Ηρακλή που είναι οργανωμένοι οπαδοί. Που κουβεντιάζω μαζί τους, ναι, ένα χρόνο τώρα, ναι, και μου έχουν πει ότι εμείς δεν θέλουμε, ναι, δεν επιθυμούμε ο Ηρακλής να γίνει τσατσάκι του Ολυμπιακού όπως έγινε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Έτσι μου είπαν οι οπαδοί του Ηρακλή. Με συγχωρείς. Όπως έγινε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι, εσύ λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι τσατσάκι του Ολυμπιακού. Ναι. Ρε κόκκινε, σου λέω τι μου είπαν οι οργανωμένοι οπαδοί. Τώρα τα φοράς αλλού. Ναι. Ναι. Και λέω γιατί ήταν τσατσάκι ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού, γιατί ο κύριος Αγοράκης λέει με τον κύριο Μπέο και τον κύριο Μαρινά και τα λοιπά και τον κύριο Γκαγκάτζη είναι η τετράδα, λέει, της συμφοράς. Και εμείς δεν γουστάρουμε, λέει, τέτοια. Δεν γουστάρουμε εμείς, λέει, να έχουμε τον Γκαγκάτζη, το γιο και μετά να κάνουμε τους επαναστάτες. Εμείς δεν γουστάρουμε δανεικούς από τον Ολυμπιακό, ναι, και του το είπαμε. Κακό είναι. Εγώ σου μιλάω ότι είναι κάτι κακό σε μια σχέση. Σου λέω το ρεπορτάζ. Ο Παπαθανασάκης, προφανώς δεν του άρεσε όλο αυτό. Ναι. Αλλά το βγάζει μετά από μερικούς μήνες και το λέει τώρα, όταν φαλήρισε, όταν δεν έχει λεφτά, όταν δεν πήρε την αδειοδότηση. Και θεωρώ ότι θεωρεί τους οπαδούς του Ηρακλή συνυπεύθυνους που δεν πήρε την αδειοδότηση για τα καομποϊλίκια που κάνανε με το Μαρινάκι. Λοιπόν. Με άλλα λόγια, για να τελειώσω. Οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν μια επαναστατική κουλτούρα
εναντίον του Ολυμπιακού και της Αθήνας κτλ. Με την οποία δεν έχουν τις πλάτες ενός μεγάλου μετόχου για να την βγάλουν προς τα έξω. Με άλλα λόγια, δεν καθόλου για το αέρα, ρε Χέστη. Ναι. Με άλλα λόγια, οι οπαδοί του Ηρακλή δεν τους βολεύει ο Παπαθανασάκης, γιατί ο Παπαθανασάκης είναι λίγος για να είναι ο Ηρακλής ανεξάρτητος, αυτόνομος όπως λέει η Θύρα 10, και είναι ανίκανος να έχει ένα Ηρακλή αυτόνομο, σοβαρό, δυνατό στον αγωνιστικό χώρο και να μην χρωστάει. Πιθανολογώ, μαθαίνω ότι οι οπαδοί του Ηρακλή θέλουν κάτι καλύτερο. Τώρα, θα το βρουν οι ίδιοι, θα το φέρει κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Πάντως ο Ηρακλής μοιάζει με μια κατάσταση που δεν έχει την πολυτέλεια να προσεγγίζει επενδυτές. Δηλαδή, αν μια 48-50 χρονών χοντρή, η οποία δεν μπορεί να κάνει παιδιά, 52 χρονών, λέει τον άλλον χωρίζουμε, δεν μπορεί να βρει άλλον. Εκεί και ο Ηρακλής. Δηλαδή, ο Ηρακλής είναι η χοντρή που δεν μπορεί να βρει άλλον. Είναι η γριά, είναι η άρρωστη που δεν μπορεί να βρει άλλον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και ο παδί του Ηρακλή είναι εγκλωβισμένοι στο τι. Το μπορεί να κάνουν μπουκα τον Παπαθανασάκη, γιατί δεν τους καλύπτει την επαναστατικότητά τους, την ανεξαρτησία τους, αλλά και από την άλλη μεριά θα υπάρχει ένα διοικητικό κενό. Όταν τελειώσει μπορώ να μιλήσω. Τελείωσα, ρε Κόκκινε. Τα λέω ξεκάθαρα, ρε Κόκκινε. Μάθε να μην φοβάσαι, ρε Κόκκινε. Πες τα πράγματα όπως έχουν. Επειδή είσαι ανόητος. Εγώ είμαι ανόητος. Το λιγότερο μπορώ. Σαχλαμάρα να πούμε. Επειδή τα θέματα είναι σοβαρά και είσαι ανόητος. Είμαι ανόητος. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Και να βγει ο Μάνος τώρα. Όταν ανοίξουμε γραμμές. Τώρα μιλάμε μαζί. Μαζί θα κάνεις εκκλήση στον κόσμο, ποιος θα βγει. Ναι, ρε, κάνω έκκληση. Να μην κάνεις καμία. Κάτσε, γιατί θύσαι. Σε ρωτάω. Κάτι απλό. Κάτι απλό. Τι απλό. Κουμάντο, εγώ κάνω εδώ, εντάξει. Άντε, άντε και να μη σκιώμη. Σκατό. Παλιοπόλτο. Άντε τώρα. Πόλτο. Έμαθες να μιλάς κιόλας. Λοιπόν, για πες μου, πώς γνωρίζεις που να έχουν 1-2-3 εκατομμύρια ευρώ να πηγαίνουν σε μια ομάδα να τα βάζουν μέχρι να εξαντλήσουν και το τελευταίο. Τι να εξαντλήσουν και μέχρι το τελευταίο. Πες μου, πώς γνωρίζεις ανά την Ηφίλιο που έχουν 1-2-3-5 εκατομμύρια ευρώ και πάνε σε μια ομάδα και βάζουν χρήματα μέχρι να εξαντλήσουν το τελευταίο. Ποιος εξάντησε το τελευταίο? Εσύ πες μου, ρε παιδί μου, ότι γνωρίζεις τέτοιο άνθρωπο ανά την Ηφίλιο. Ότι υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Υπάρχει άνθρωπο, είπες τώρα που στέγνωσε. Επειδή λέει βλακίες τόση ώρα και δεν επεμβαίνω. Είναι δυνατόν να έχει βάλει 1-2-3-5 εκατομμύρια ευρώ. Έβαλε. Και τώρα να έχει στεγνώσει. Ρωτάω. Τι ρωτάς, δω, εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω. Εσύ κάνεις. Εσύ κάνεις εικασίες. Εγώ μιλάω με λογικά επιχείρηματα. Τώρα, εσύ... Πες μου. Σαπάντω. Ποιον πεθάνατε από καρκίνο? Τον προηγούμενο πρόεδρο. Ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος Παδόπουλος δεν έχει καμία δουλειά με αυτό. Πάμε παρακάτω. Η γυναίκα του λέει ότι τον πεθάνατε από καρκίνο εσείς. Πρώτον, είναι χοντρό αυτό. Μου αρρωστήσατε τον άντρα και έμεινε. Πάμε παρακάτω. Οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές. Πρώτον, ο Παπαδόπουλος έδωσε χρεωμένο τον Ηρακλή. Ναι. Πόσο? Να πει ο ίδιος ο Καναδός. Ο πεθαμένος θα πήρε. Ο Καναδός θα πει. Τι ο Πάναδος θα πει. Υπέγραψε συμφωνία ότι τόσα έχει το μαγαζί. Πόσο ρε ήταν το, ρε. Δεν ξέρω. Ρεπόρτερ είσαι. Δεν ξέρω. Θες να κάνεις απεργία, ρε. Πόσα ήταν μέσα. Θα μιλήσεις με στοιχεία. Μην αλλάζεις κουβέντα. Πόσα ήταν μέσα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Ξεράδια. Δεν ξέρω. Αυτά τα τόσα που ήταν, ήταν παραπάνω τώρα. Τι ξέρεις. Τι ήρθες να κάνεις? Ρε φίλε, με σαφήνεια σου μιλάω. Τι σαφήνεια, ρε. Πώς γίνεται πέρσι. Πόσα εκατομμύρια μέσα ήταν ο Ηρακλής? Δεν υπάρχουν εκατομμύρια. Χρωστούσε. Μπορεί να ήταν ένα εκατομμύριο. Μπορεί. Χρωστούσε στον Καφτατζόγλιο σχορεμένος. Τα ξέρεις. Φυσικά. Πόσο. Και πόσο είναι τώρα. Αυτά είναι. Τώρα είναι 170.000 ευρώ. Πόσο ήταν όταν την πήρε τη δουλειά? 70. Πού το ξέρεις, έτσι το λες. Το μητιτζή πάνε ρώτα. Δεύτερον. Ρε τι σχέση και αυτό με αυτό που σου λέω. Οι παίκτες ήταν πληρωμένοι. Ναι. Πότε? Όταν ήρθε ο. Όταν ήρθε. Όχι. Απλήρωτα. Ήταν απλήρωτοι οι παίκτες. Ναι. Με άλλα λόγια, αυτός πλήρωσε ένα κενό που άφησε ο άλλος. Ωραία. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τι μπάτζετ είχε ο Ηρακλής πέρσι, ρε. Δεν απάντησε. Απάντησε μου. Δεν απάντησε. Απάντησε μου. Δεν απάντησε. Τι μπάτζετ είχε ο Ηρακλής πέρσι. Είσαι κότα με λυρί. Τι μπάτζετ είχε ο Ηρακλής πέρσι. Δεν απαντά. Σου λέω, πε μου έναν την Ηφίλιο που έχει λεφτά. Τι λεφτά έχει, τι έβαλε, ρε. Πε μου, τι έβαλε. Είχε το έκτο μπάτζετ τη κατηγορία του Ηρακλή. Το έκτο μπάτζετ είχε. Ποιο ήταν δηλαδή, για παίζουμε. Τι ποιο ήτανε. Κάτω από εκατομμύριο ήταν το μπάτζετ του Ηρακλή. Και τα, κάτω από τα υπόλοιπα ήταν πάνω από εκατομμύριο. Κάτω από εκατομμύριο. Τα υπόλοιπα ήταν πάνω από εκατομμύριο. Με τον Κυριακίδη ένα πληρωματικό, του Σαραμαντάδες και κάτω από εκατομμύριο. Ανέβηκε ομάδα στην ΑΕθνική. Μάγκαστο. Ανέβηκε. Μάγκαστο. Σου πω εγώ αν μπήκε μέσα. Μάγκαστο.
Ναι. Εγώ δεν είπα ότι μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα, ρε. Εγώ δεν είπα. Δεν μπήκε αυτός μέσα. Αυτό λέει ότι χάνει κάθε μήνα. Μέσα, ο ίδιο είπε ότι χάνει 170 κάθε μήνα. Αβανταδόρη τον πρόεδρο δύο χρόνια. Δύο χρόνια αβανταδόρη και μετά τον τρίτο χρόνο βρίσκεται το πρόβλημα. Πάλι ο κοτάρε εδώ πέρα. Λοιπόν. Τι μπάτζε τη Χερακλή στην Αλφα Εθνική, ρε. Το τελευταίο στην κατηγορία δεν είχε. Απάντησε μου, ρε. Εγώ τα δημοσίευσα, τα είπα. Τι να με πει, ρε. Τα διαψεύσανε. Είχε το τελευταίο μπάτζε. Τα διαψεύσανε. Ποιου παίκτε πήρε, ρε. Τι μεταγράφε έκανε. Το Βέλιο. Πόσο τον πήρε, ρε, το Βέλιο. Ο Βέλιο. Πώς... Δεν πλήρωσε για το Βέλιο. Δεν πλήρωσε για το Βέλιο. Ο ελεύθερο. Όλοι ελεύθεροι. Ποιο πλήρωσε για μεταγραφέ. Τα συμβόλαια των παικτών. Πόσο πλήρωσε. Πόσο χρωστάει του παίκτε. Τα συμβόλαια των παικτών. Πόσο χρωστάει τον προπονητή. Ξέρει. Ήρθε να κάνει εκπομπή εδώ. Εσύ ξέρεις πόσο χρωστάει. Πέντε μήνε απλήρωτη. Δεν υπάρχει αυτό που λε. Ψέμα είναι. Εγώ λέω ότι είναι ψέμα. Είπε, να μην το χαρακτηρίσω. Δεν υπάρχει αυτό που λε. Εγώ λέω ότι είναι ψέμα. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα δεν θέλω να πω ποιο. Αυτό το είπε είναι βλάκα. Α, είναι βλάκα. Πες το κιόλα. Εγώ λέω ότι είναι τρει μήνε απλήρωτη. Α, τρει μήνε είναι απλήρωτη. Ούτε μία σχέση. Αλλά πάλι έχουν δικαίωμα προσφυγή. Γιατί έχουν συμβόλαια προσφυγή. Τα συμβόλαια του είναι μετά του τρει μήνε. Τα συμβόλαια του είναι πληρωμένα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Τι κάτι άλλο. Ένα-ένα. Τι ξέρετε. Εδώ λέω ότι υπάρχει. Βγάζετε τον άλλο, μιλάει. Στου τρει μήνε ναι. Έχει δικαίωμα προσφυγή σου άλλο. Έχει δικαίωμα προσφυγή σου άλλο. Αυτό λέμε. Ναι. Το άλλο, αν έβαλε υπογραφή ναι. Για λεφτά που δεν πήρε η Γιώκη, α ναι. Τα πει ο ίδιο. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Την υπογραφή σου πράξει που τη βάζει. Θε απάντηση τώρα. Μισό λεπτό. Θε απάντηση. Εσύ τώρα. Θες να με πείσει ότι αυτό είναι χαζό, πέταξε λεφτά και τώρα στέγνο. Τι θε να μου πει, δηλαδή. Τον έχει απέναντί σου. Πώ τον κόβει, δηλαδή. Ότι ήρθε με λεφτά και έχει μείνει από ρευστό. Σας την είπε κιόλας. Ρωτάω ρε φίλε, μην με βάζεις εμένα σε εσάς και εμάς. Εγώ ρωτάω σε ένα που κάνω στον Πονηρό. Αυτός είχε χρήματα και τώρα στέγνωσε. Πώς έγινε αυτό. Εμένα ρωτάς. Ποιον, εσύ κάνεις τον έξυπνο. Εσύ πουλάς πνεύμα. Πού τελειώσαν τα λεφτά. Πώς υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πώς γίνουν 170 κάθε μήνα. Ναι. Με συγχωρείς, είναι ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Που δημοσιεύει τον ισολογισμό. Ξέρεις τι σας λέει ρε ο Παπαθανασάκης. Τι είπε για πες. Ξέρεις τι σας λέει με αυτό. Για πες τι είπε. Δεν είστε καθόλου πελάτες ρε. Ούτε μπλε μουστάρδες πουλήσατε. Αυτό σας τη λέει εσάς. Ναι. Ούτε μπλε. Πάλι άλλα λόγια να αναφιόμαστε. Ούτε διαρκεία. Έχεις να απαντήσεις πόσα... κάτι σε αυτά που σου είπα. Ναι, σε απαντάω. Δεν απαντά. Σε απαντάω. Έχει λεφτά ή δεν έχει. Έχει δεν περίμενε ρε κόκκινε. Μη κάνεις ρε. Ξέρεις τι σας λέει τώρα. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ξέρεις τι σας λέει ο Παπαθανασάκης τώρα εσάς. Τι με κάνατε 80.000 ευρώ διαρκείας, ότι δεν είστε πελάτες και τα λοιπά. Ναι. Αρχίζει τώρα η φαγωμάρα, ο ένας με τον άλλον. Ξέρεις που θα πάει ο Ηρακλής Κόκκινε. Άντε ξανά πάλι πίσω στη Τρίγλια. Άντε με το σγουρί το χωριό να παίρνει. Χάρηκες, άρε ρε Πετόπουλε κατευθείαν. Αυτή είναι η απάντησή σου. Αυτή είναι η απάντησή σου. Φυσικά. Εγώ σου μιλάω με νούμερα, με σαφήνεια και εσύ. Και απαντάω στο για... Μάνο. Και απαντάω στο Μάνο τώρα. Δεν έχεις απαντήσει εμένα. Τι να σε απαντήσω, ρε Κόκκινε. Σου λέω, ο άνθρωπος αυτός είχε χρήματα και τώρα έχει μείνει ρεύστος. Αυτό μου είπες. Ακούει ο κόσμος. Εγώ για χαζό δεν το περνάω. Ακούει ο κόσμος, Κόκκινε. Εγώ για χαζό δεν το περνάω. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ για χαζό. Τι καταλαβαίνει. Πες, με στοιχεία, ρε, με σαφήνεια. Τι κατάλαβα, Κόκκινε. Για πες. Μάνο. Τι είπε. Εσύ τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο μήνα, όταν έκανε τον Ηρακλάρχη στο ραδιόφωνο. Και έβγαινε και έλεγε και καλά έκανε και τα λοιπά. Και όταν ρωτούσαμε τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης με τα λεφτά, και δεν σα νοιάζει αυτό, ρε. Και έβγαινε στον Ολλανδό και τον έλεγε στον Ολλανδό να πάρουμε κανένα γραφείο τύπου εκεί στην ομάδα και τα λοιπά. Τα ξέρει αυτά, Κόκκινε. Όχι. Δεν τα ξέρει, ε. Πολλά δεν ξέρει, ρε Κόκκινε. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν. Τι σημαίνει. Έκανε αβάντα ο Μάνος τον Παπαθανασάκη. Και έρχεται η Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Για να πάρει γραφείο τύπου. Για να πάρει... Δεν μπορεί να πάρει γραφείο τύπου. Γιατί και να θέλει. Είναι, τι... Γιατί πρέπει να είσαι δημοσιογράφο διαπιστευμένο για να πάρει γραφείο. Για παιδό να είσαι δημοσιογράφο διαπιστευμένο. Φυσικά. Για... Σε πάρε φύγει από εδώ πέρα. Μάθε τα γράμματα. Μπράβο, σε έχω σε ένα γραφείο κρυμμένο και είσαι δάση μα. Τι κρυμμένο, τι είναι αυτό. Δημόσιε σχέσει. Δεν είναι δημοσιογράφο. Τμήμα δημοσίων σχέσεων. Α, παράτα με από εδώ ρε. Κάνατε λοιπόν αβάντα τον Παπαθανασάκη και όταν έφτασε η ιστορία εδώ, κύριε Μάνο, δεν βγαίνετε να πούμε στο ράδιο εδώ και 10 μέρε γιατί παρακολουθώ εγώ την ιστορία. Τι έχει ψηλιαστεί τη δουλειά. Και δεν παίρνει τηλέφωνο να πει η Γαλάζια Θεσσαλονίκη μου, Γαλάζια Μακεδονία μου και η Γαλάζια αυτή μου. Κατάλαβε. Έχει και τον Κόκκινο εδώ πέρα. Τσουκούδι θύνο πρόεδρο, Καβουράκια θύνο πρόεδρο. Θα έχει και δεν δίνει και έχει και δεν δίνει και έχει και δεν δίνει. Άκανε το παραμύθι. Και ήρθε τώρα η ιστορία και φάγατε τα βουλευτά. Είναι ψέματα. Άκουσε Κόκκινο να δει. Αυτό ήρθε ο άνθρωπο εδώ με την προπόθεση να κάνει τον Ηρακλή παράρτημα μεγάλων ομάδων. Βρήκε λοιπόν τη θύρα 10 η οποία λέει εμεί δεν θέλουμε. Εμεί δεν θέλουμε γκαγκάτσιδε. Λένε αυτοί. Εγώ δεν κρίνω. Ναι, δεν λέει. Θέλουμε να πούμε ζαγοράκιδες με μπέους και γκαγκάτσιδες και τα λοιπά και μαρινάκιδες. Αυτές τις πεντάδες δεν τις θέλουμε. Άμα θες φτιάξεις την ομάδα, λέει μόνος σου.
Εμείς δεν γουστάρουμε. Τράβηξε και τα βρυσίδια στο Μαρινάκι, τράβηξε και ο Σαρλής εκεί τη μέρα πάει ο Μαρινάκης φυλακή, και είστε και απένταροι, και είστε το αυγό και έδεσε. Το κατάλαβε το έργο τώρα. Άντε τώρα, ξέπλεξε. Άντε τώρα ξέπλεξε. Άντε τώρα ξέπλεξε. Σε μένα μιλά. Ραπτόπουλε, μη ζωρίζει τον κόκκινο. Αυτό τα ξέρει, λέει, τα νέα όλων των άλλων ομάδων. Τα νέα, και τυχαία δεν ξέρει καθόλου τα νέα του Ηρακλή. Αυτό είναι ένα θέμα που χθε βγήκε ένα ακροατή, ο Τάσο, ο οποίο είναι μόνιμο βραδινό, και λέει: μπήκε σε ένα μαγαζί και τον ορμήξανε για σένα. Και λέει: ο κόκκινο ξέρει όλα τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων πλην του Ηρακλή. Αυτό έχει να πει αυτό. Ποιο είναι ο Τάσο. Είναι ο Τάσο. Ο Τάσο! Και γιατί τον ορμήξαν αυτό, ναι. Γιατί δεν βρήκανε σένα να ορμήξουν. Αλλιώ θα ορμάγανε σένα. Είναι. Ηρακλής. Ο τύπος. Ηρακλειδιάς είναι και καλός Ηρακλειδιάς. Και δεν προκαλεί. Λέει με ορμήξανε, λέει εμένα. Σε ποιο μαγαζί? Θα με πει το βράδυ. Όχι τώρα. Ας βγει τώρα, τι να σου πω. Τώρα. Να το μαγαζί. Τι το μαγαζί. Τον ορμήξανε γιατί τι πράγμα έγινε. Γιατί λέει τι θα γίνει ρε, μέσα στους Ηρακλειδείς, λέει. Ναι. Ξέρετε τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων, λέει, εκτός από το δικό σας. Και το βρίσανε σένα. Οι Παοξίδες, όχι οι Παοξίδες. Και Αργιανοί. Όλα τα ρεπορτάζ τα ξέρει ο Κόκκινος, ο καλύτερος δημοσιογράφος, πλην του Ηρακλή το ρεπορτάζ. Του λες 10 ερωτήσεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όταν βγάλαμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ, τι ήταν αυτό? Κρίμα που δεν ζει και ο Ψωμιάδης. Λέγε μου, ρε αδερφή του Αιγαίου. Να τον παρακαλέσετε για δεύτερη φορά. Λέγε μου, αδερφή του Αιγαίου. Όταν έβγαλα εγώ τα 200 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει ο Εραστέχνης Ηρακλής, μίλησε κανένας? Ορίστε, τι έκανε. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ του Εραστέχνη. Πότε τα έβγαλε, εσύ τα έβγαλε πρώτα? Ποιο το έβγαλε? Εσύ πρώτα. Ποιο το έβγαλε? Ποιο το έβγαλε, μωρή ρόμπα ξεκούμποτη? Έτσι λένε αυτοί. Που όταν ο αρχιπικουίνο έκανε το φιλίνο στο χέρι. Σε λέει ο ραπ, ξέρεις πόσους μήνες χρωστάει? Λες δεν ξέρω. Σου λέει 5 μήνες και λες ψέματα, δεν ισχύει, είναι 3 μήνες. Ξέρεις ή δεν ξέρεις τελικά, ρε, που όλο για τον Ηρακλή δεν ξέρεις? Άντε άλλος πάλι. Στην πέφτουνε τώρα. Τώρα φεύγω εγώ. Πάω μέσα. Βέβαια. Είπες τόσο σοβαρά στοιχεία. Κρίμα που δεν ζει και ο Ψωμιάδη να τον παρακαλέσετε για δεύτερη φορά. Λέει. Μη μασά τις συμπολίτες, στόχος χρονιάς επιτεύχθη. Κερδίζει τη μεγάλη ομάδα της πόλης και όλα είναι καλά. Μια πόλη, μια ομάδα, μια θρησκεία και μια σημαία. Καληνύχτα. Μια πατάτες και μια ταζίκη για το Θανάση τον πολίτη. Ράπε χθες οι χαφ της Ρεάλ κάναν ό,τι ήθελαν, ο Τουρέ για μένα δεν υπήρχε, λέει ο Δημήτρης. Κόκκινε με 1000 εστήρα κάθε εβδομάδα, πώς να μην μπαίνει μέσα ο Ηρακλής. Όλη τη χρονιά περιμένω να μας πεις τα εστήρα, αλλά τρεπόσουνα. Αν δεν ανακοινωθούν τα εστήρα, φίλε μου, ό,τι και να θέλω να κάνω, ό,τι και να θέλω να κάνω, δεν γίνεται. Όπως και το ότι τα έσοδα της ομάδος είναι 2,5 και τα έξοδα 3,900, μου το μεταφέραν από τη διοίκηση πριν από 20 μέρες και σας το είπα κατευθείαν. Σας λέω είναι 1,5 μέσα. Εντάξει, από εκεί και πέρα ας φορτίσουν οι ίδιοι να πούνε στον κόσμο τα ακριβή νούμερα. Ο Ηρακλής δεν είναι μαγαζί κρυφό, είναι ΑΕ, είναι ΠΑΕ, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Η διαφάνεια δεν είναι κακό πράγμα, ούτε θυμώνει κανείς όταν υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τους detective για να μάθουμε αν ισχύει κάτι και σε ποιο ύψος είναι. Να καταλαβαίνετε τι ακούτε, τι λέμε, τι διαβάζετε και πώς το διαβάζετε. Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα το κόστος καυσίμου είναι σοβαρό θέμα. Ακόμη και στα ντίζελ, για όλους λοιπόν το αυτοκίνητο είναι εργαλείο. Και τώρα υπάρχει μια εξαιρετική λύση και μοναδική, προσθέτω. Η βροχή της κατής συνεργασία με την Polar Gas φέρνει μια νέα τεχνολογία εναλλακτικής μετακίνησης για κινητήρες ντίζελ. Ακούστε, για ντίζελ κινητήρες. Το DDF είναι το σύστημα μεικτής καύσης που επιτρέπει στους κινητήρες να λειτουργούν με ένα μείγμα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρώτη φορά τα ακούτε αυτό. Η εγκατάσταση του γίνεται εύκολα, γρήγορα και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση σε ένα σύστημα ιδανικό για φορτικά και μεγάλου μεγέθους δίζελ. Με το DDF έχουμε εξοικονόμηση καυσίμου, λιγότερη φθορά του κινητήρα, δυνατότητα μεγαλύτερων διαδρομών και φυσικά καθαρότερο περιβάλλον. DDF, μια νέα ζωή στους κινητήρες δίζελ, μόνο στη βροχή της Χατζής. Διάλειμμα και σε λίγο με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Αφή Κωνσταντινίδη είναι κοντά μας. Καθώς μπορεί να βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, με εγγύηση ακόμη και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ, παρακαλώ. Αφή Κωνσταντινίδη, ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Λοιπόν, σε λέει ώρα πόσους μήνες χρωστάει, λες δεν ξέρω, δεν είπα δεν ξέρω, σου λέει 5 μήνες.
Και λες ψέματα, δίνει σκήνη τρεις μήνες. Ξέρεις, δεν ξέρεις τελικά, ρε, που όλα για τον Ηρακλή. Μίλα ρε. 966 το ρε και το μπέμ μπορεί να το λες όπου θέλεις. Όχι στον κόκκινο. Όπου θέλεις. Δεν μπορώ να ακούω βλακίες όμως. Εντάξει, όταν ρωτάμε και σε ό,τι μπορώ να γνωρίζω, απαντάω. Το Μάνο ψάξε βρες. Εγώ να ψάξω να βρω το Μάνο. Ψάξε τον, πες να πάρει τηλέφωνο. Μάνο, πάρε τηλέφωνο. Εγώ δεν ψάχνω να βρω κανέναν. Μάνο, πάρε τηλέφωνο. Όποιος θέλει να μιλήσει. Λέει το πρώτο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, αβανταδόρος του Παπαθανασάκη. Φίλος ο Παπαθανασάκης. Πού το βρίσκει, λέει το. Ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Πριν πάμε στον κόσμο, ναι, να πω ότι υπάρχει μια ειδική συλλεκτική έκδοση εφημερίδας Metrosport για τη βιβλιοθήκη όλων των φίλων του ΠΑΟΚ. Από σήμερα σε όλα τα περίπτερα της Βόρειας Ελλάδας, μόνο με 2,5 ευρώ, οι τίτλοι «Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές για ξέχασες ευρωπαϊκές βραδιές στα 90 χρόνια ΠΑΟΚ είσαι». Με 2,5 ευρώ. Σε όλα τα περίπτερα, φίλε. Πολύ ωραία. Να πω λίγο για τις ρόμπες στους Αργιανούς δύο κουβέντες. Πού κολλάνε οι Αργιανοί τώρα? Θα πω. Βρε ρόμπες ξεκούμποντες, πάτε και ψάχνετε να βρείτε τον Κάλλας τώρα. Ε, ρόμπες. Τόσο ρόμπες να είστε. Πότε στο χαπί. Άντε πάλι το πέφτος. Πότε μου το έχεις πει. Ναι. Ε, την τελευταία φορά που βγήκες για καφέ με τον Καλαϊτζίδη. Πού να ξέρω. Εγώ βγαίνω με τον Καλαϊτζίδη. Ε, ναι, δεν ναι. Τρέπομαι να το πω. Ναι, αλλά το δικό σου το αμάξι καλά είναι. Άντε πάει στον κόσμο. Εσύ δεν βγαίνεις με τον Καλαϊτζίδη. Εγώ το αμάξι μου τον προσέχω. Δεν βγαίνεις με τον Καλαϊτζίδη. Δεν έχω λεφτά να πάρω άλλο. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε τράβα. Πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε. Ζητάτε να βρείτε τον Κάλλας. Δεν τον ξαναπαρακαλέσετε, βρε. Να σας πει κανένας τίποτα. Ναι, θα έρθετε να καθείτε. Παρακαλώ. Καλησπέρα, συγγνώμη. Όπα, όπα. Συγγνώμη λίγο. Ρώτησε στους Σοκρατές πως είναι ο Μάνος, μάλιστα. Μισό λεπτό, Μάνο, μισό λεπτό. Κάτσε λίγο, κόψε το λίγο. Και στέλνετε πρόσκληση, βρε, στον Κανελάκη να δει το μάτς. Σήμερα το φιλικό της αγάπης. Ε, τρέπεστε λίγο, ρε, από εκεί πέρα. Σας στείλανε. Τι να με στείλουνε. Σου στείλανε. Όχι, ρε, κόκκινε. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός που δεν πήρες. Ποιος, ο μοναδικός που δεν πήρες πρόσκληση. Τιμή μου, ρε, κόκκινε. Παρακαλώ. Κανελάκη να στείλετε. Και δεν μου λέτε. Δηλαδή τώρα άμα φωνάζετε τον Κάλλας, τι θα γίνει τώρα? Να αγοράσουμε τον Κανελάκη κάθε καινούργια αμάξι? Αχ, αφήτε, ρε κόκκινε. Λέγε, ρε κόκκινε, πόσα χρόνια θα ζήσουμε? Πες τα να πάρει ο διάλος. Πες τα, ρε κόκκινε, εκεί στον κόσμο, ρε. Πόσα χρόνια ζωή είσαι ακόμα, ρε. Η μεζούρα τελειώνει, ρε. Καλώς τον αβανταδόρο του Παπαθανασάκη τους τρεις πρώτους μήνες. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Κύριε Ραυτόπουλε, δεν έσκανα τις τελευταίες 10 μέρες που ήταν Πάσχα. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, δεν σας πήρα και έχετε πρόβλημα με την ακροαματικότητα? Και αν έχετε πρόβλημα με την ακροαματικότητα, αντί να πανηγυρίζετε όπως κάνετε και να θάβετε το λαό του Ηρακλή. Εγώ θάβω το λαό του Ηρακλή. Και την ομάδα του Άρη όπως κάνετε, γιατί η προπαγάνδα σε αυτή την πόλη θα ναι, ναι. Εγώ την έθαψα την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, για πείτε μου, κύριε Ραυτόπουλε. Παρακαλώ. Είχα ζήτησα εγώ δουλειά ή εργασία από καμιά διοίκηση του Ηρακλή και κάτι είπατε? Ήσουν τόσο καλά. Ήσουν τόσο καλά με τον Παπαθανασάκη, μόνο αυτό που δεν έκανες. Τόσο καλά. Και ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος. Έτσι συζήτηση δεν γίνεται, γιατί δεν φοράς παντελόνια. Ποιος είπε πρώτα για την ανάρτηση του Πανό, ότι αναφέρονταν στον κύριο Παπαθανασάκη? Α, κάτσε, έχω ένσταση εδώ. Έχω ένσταση εδώ. Όταν βγήκε το Πανό, εσύ είπες ότι δεν το βγάλαμε για τον Παπαθανασάκη. Εγώ? Ποιος εγώ? Έχει εκεί. Εγώ όμως θα έρθω σήμερα να τα ακούσουμε όλα μαζί, Ραυτόπουλε. Ναι, φυσικά, δημοκρατία, βέβαια, έτσι γουστάρω, μ' αρέσει εμένα. Όχι, δημοκρατικά, ξέρω θα έρθω, Ραυτόπουλε, και με ένα πόδι, γιατί ξέρεις, είμαι τραυματισμένος. Λοιπόν, το τι έχω κάνει εγώ και ποιος είμαι εγώ, να είσαι σίγουρος το γνωρίζουν οι ομοδιάτες μου. Αλλά δεν θα ρίξω. Ναι, αλλά τους πρώτους τρεις μήνες αγκαλίτσες ήσουν. Τι αγκαλίτσες? Ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Μισό λεπτό, κύριε Ραυτόπουλε. Ήρθε ένας άνθρωπος και αναρωτιόσασταν όλη τη δουλειά κάνει. Και σας είπα δεν ξέρει η μάνα του. Γιατί αυτό μας είπε, είναι ψέματα. Τώρα σας νοιάζει τι δουλειά κάνει? Εμένα ποσός με αφορά. Α, εντάξει, τελείωσε. Ποσός με αφορά, αυτό, κύριε. Αυτό εντάξει, σωστά. Εντάξει. Αλλά εμείς είχαμε καταλάβει τα μηνύματα, κύριε Ραυτόπουλε. Εσείς ψεύετε δηλαδή. Ότι δεν ξέραμε. Ενώ γνωρίζατε ότι ξέραμε. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Για σένα μιλάω εγώ. Με τους άλλους που μιλάω ξέρανε. Ξέρανε και μάλιστα του λέγανε, και δεν ξέρω αν ήσουν κι εσύ, μην κάνεις τον Ηρακλή ΠΑΟΚ,
φίλο με τον Ολυμπιακό και τέτοια. Αλλιώς την έχεις βαμμένη, έτσι το λέγανε. Και καλά κάνανε. Αλλά βγαίνει αυτός τώρα και λέει να, οι οπαδοί θέλουν να κάνουν κουμάντο και τέτοια. Ναι. Οι οπαδοί θέλουν να κάνουν. Λέει αυτός. Λέει αυτός. Να σας πω, κύριε Ραπτόπουλε, αύριο θα γίνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη των οπαδών του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής λειτουργεί έτσι, ώστε όλοι μαζί να πάρουμε την απόφαση για το τι πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα, αν ρωτάτε τη γνώμη τη δική μου, υπάρχουν μάτια που με είδαν και στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα, μια αγωνιστική πριν από το μάτς με τον ΠΑΟΚ, όταν είπατε για τους ρεπόρτερ του Μετρόπολης, οι οποίοι ήταν μάρτυρες στο συμβάν και τι έγινε στα επίσημα, για μένα προσωπικά επειδή μιλάτε, για μένα προσωπικά. Έλα μωρέ, την πέστε στον Μποκολό. Χιλιάδες μάτια. Δεν ήταν στον Μποκολόκο όμως, είδατε. Το κάνατε και αυτό δικό σας. Ήτανε μέρος και αυτός της δημοσιότητας που θέλετε να παίρνετε κάθε μέρα. Με το Ρέμο τι γίνεται τώρα, ποιος λέει αλήθεια? Ποσός με ενδιαφέρει, φιλαράκι, ο Ρέμος. Εγώ σας είχα πει, κύριε Ραπτόπουλο, ότι ο Ηρακλής είναι πάνω από προέδρους, από οικογένειες, από, τα θυμάστε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, ποιος λέει αλήθεια, ο Ρέμος για ο Καναδός τώρα. Έχω μπερδευτεί. Να σας πω κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο ο Αντώνης ο Πασχαλίδης να λέει αλήθεια. Άλλο τόσο είναι και το φαινόμενο από Παπαθανασάκη. Διότι πρόκειται για φαινόμενο. Να πάρει άδεια πέρσι, που δεν δικαιολογείται να την πάρει και να μην την πάρει φέτος. Είναι πολλά τα ύποπτα που έχουν συμβεί, κύριε Ραπτόπουλε, και ακόμα μια φορά στον Ηρακλή. Τι να σας πω, τι να σας πω. Αλλά εμείς θα κρυφθούμε, κύριε Ραπτόπουλε, εμείς θα κρυφθούμε πάλι, ο παδί του Ηρακλή, γιατί έχουμε μάθει τα δύσκολα και δεν έχουμε μάθει κάθε Αύγουστο. Και, κάτι, και τι θα γίνει με τα δύσκολα, πάλι δύσκολα. Τι να κάνουμε, κύριε Ραπτόπουλε. Πάλι δύσκολα, τι θα γίνει. Ένα καλοκαίρι δεν θα ησυχάσουμε κάτω από καμιά ξαπλώστρα εμείς ήσυχα να πούμε. Εμείς δυστυχώς, κύριε Ραπτόπουλε, γι' αυτό γεννηθήκαμε, Ηρακλής. Γιατί να κλείσει δεν ακριβώς. Αυτός ο κύριος μπορεί να μας πει τα έσοδα. Τι τα έκανε. Θα σας πω εγώ, κύριε Ραπτόπουλε. Με αυτά πλήρωνε. Το λέει η κοινή λογική. Όπως είπατε, είναι 5 μήνες απλήρωτη. Το ρεπορτάζ σας είναι σωστό. Τρεις. Τι τρεις, τι πέντε. Τρεις. Τι τρεις, τι πέντε. Είναι πέντε. Αλλά εμείς, κύριε Ραπτόπουλε, καλόμαστε να γίνουμε λογιστές, αστυνομικοί, να είμαστε οπαδοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά εμείς θέλουμε να διοικήσουμε ή αυτοί που μας διοικούνε, με αυτούς που μας διοικούνε κάτι δεν πάει καλά, κύριε Ραπτόπουλε. Ποια ακριβή μεταγραφή είχε ο Ηρακλής φέτος? Πώς ήθελε αυτός ο άνθρωπος να έχει διαρκείας όταν δεν έβαλε ένα ευρώ από την τσέπη του? Γιατί δεν βγαίνει να πει την αλήθεια και όπως φαντάζομαι αύριο θα βγει να τα φορτώσει δεξιά-αριστερά σε συγχωρεμένους, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μήπως τον βόλευε να μην πάρει άδεια φέτος, κύριε Ραπτόπουλε? Μήπως σκέφτεται να κάνει τον Ηρακλή με αυτούς που έχει δίπλα του ότι ήταν ο Πανιόνιος και το, τα Πας Γιάννενα να τροφοδοτεί άλλες ομάδες? Μήπως γι' αυτό ήρθε στον Ηρακλή? Αν ήρθε γι' αυτό το πράγμα στον Ηρακλή, γιατί λαϊκίζε? Γιατί έλεγε πέρσι, κύριε Ραπτόπουλε, ότι εγώ θέλω τον Ηρακλή φέτος να κάνετε υπομονή και του χρόνου θα κάνουμε μια ομάδα ώστε να δεσπόζουμε στις πρώτες θέσεις του ελληνικού πρωταθλήματος? Αυτά τα έλεγε άλλος? Εγώ τα έλεγα, κύριε Ραπτόπουλε. Πάμε, ωραίος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Εντάξει, θα δούμε τώρα καλοκαίρι. Ποιος παρανησιάζει τον κόσμο του Ηρακλή? Πάμε, πάμε, πάμε. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε. Τελείωσε, πάει. Τα είπαμε, πάει. Τι, κι άλλο. Τα αποσύρετε αυτό που είπατε για μένα, κύριε Ραπτόπουλε. Μετά, τα αποσύρω, τα αποσύρω. Και για τον κύριο Ολλανδό. Ολλανδός. 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 Ολλανδός μου είπε. Ολλανδός μου είπε ότι εγώ ποτέ δεν θα πήγαινα γραφείο τύπου στον Ηρακλή. Ποτέ. Αυτό είπα εγώ. Τι σχέση με αυτό που σας είπα, με αυτό που είπατε για μένα και τον Ολλανδό? Ότι εγώ πήγα ή θα πήγαινα. Για σένα, τώρα, αν ήταν καλά τα πράγματα. Ποια καλά τα πράγματα, κύριε Ραπτόπουλε? Έχω εγώ ανάγκη να πάω στην ΠΑΕ Ηρακλής? Καλά, το έχεις αποθυματικό, έχεις, ρε φίλε. Να πέσει φωτιά να με κάψει, κύριε Ραπτόπουλε. Έφυγες! Πάμε! Δεν σε καίει τίποτα εσένα. Εμάς θα κάψει φωτιά. 10 λεπτά έχει το μάνο και πάμε, μετά φεύγω. Παίξε μπέγλα, ρε φάρα. Τον αφήνουμε να κάνει κουμάντο και τα διέλυσε. Πάμε, βρε μπόλτο τώρα, βρε τώρα. Σκάσε, ρε. Εμπόλτο. Ναι. Ναι, για χαρά. Για χαρά, φίλε. Πού την είδε τη χαρά, ρε φίλε.
Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για χαρά, Βασίλη με λένε. Πας Γιάννα να είμαι, εδώ Θεσσαλονίκη βρίσκομαι. Ναι. Έχουμε καμία ενημέρωση για την διαμαρτυρία, καταγγελία που έστειλε ο Πας Γιάννα στην UEFA? Αν έχει απαντήσει, τι θα πρέπει να γίνει, αν έχει σκοπό η UEFA να στείλει κάποιο κλιμάκιο? Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν θα πρόκειται να βρει λύση ο Πας Γιάννα. Και ότι ισχύει αυτό το οποίο ισχύει, και εφόσον ο Πανιώνιος την Τετάρτη παίξει μπάλα, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Εμείς είχαμε παίξει play-off και πήγε άλλος. Ναι. Γιατί να μην γίνει και με τον Πανιώνιο? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αν ξεκινήσουν τα play-off δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι είναι να κάνετε μέχρι την Τετάρτη. Δεν το βλέπω όμως. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ. Για χαρά. Το καλό. Έτσι λες εσύ. Εγώ το περιμένω απόφαση από την UEFA. Καλά, εσύ θα παίρναγε οι σύντηκτες. Πέρασε η Αθλητικό όμως. Άντε ρε, πάμε. Εντάξει, άντε πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολλανδός εδώ. Νάτος. Ωραία, πάμε λοιπόν να τα πούμε λίγο. Δεν θέλω να με διακόψετε. Καταρχήν για το Μάνο είσαι φάουλ, να ξέρεις. Γιατί δεν θα γινόταν ποτέ και δεν θα υπήρχε ποτέ. Δεν σου έχω πει και εγώ και ο Μάνος, θεώρησε μας δύο ανθρώπους έξυπνους, οι οποίοι δεν θα πηγαίναμε να πάρουμε. Εδώ ρε φίλε, έδινε, λέει ο κόκκινος γραφείο τύπου στον κόκκινο. Για να βρεθεί συγχωρεμένος ο Ψωμιάδης. Βρε άκου, για να βρεθεί κάποιος μετά. Δεν πήγε. Να γυρίσει να πει. Μπράβο ότι ο ένας ή ο άλλος θα παίρνει γιατί πουλάει η ρακλειδοσύνη και τέτοια. Δεν είμαι από αυτούς, να ξέρεις. Από τους άλλους είμαι εγώ που πάω και πληρώνω. Ρε Ολλανδί, δεν κατάλαβες τι είπα. Για το Μάνο είπα εγώ ότι θα το έπαιρνε, άμα ήταν καλά τα πράγματα. Λιγάκι να κόψουμε λοιπόν. Πλέον, σήμερα είμαστε όλοι κατάματα με τον ξεπεσμό του Ηρακλή. Αυτό που γίνεται σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί στον Ηρακλή είναι για να κλαίει κάθε πικραμένος. Οι γιορτές για τους Ηρακλειδείς δυστυχώς τελείωσαν. Τελείωσαν από χθες. Χθες τελείωσε η χρυσόσκονη της επιτυχίας με το αίτητη στο πρωτάθλημα και πάμε του χρόνου να κάνουμε τέτοιο. Τελείωσε το παραμύθι στο ότι ό,τι γίνεται βάλτο κάτω από το χαλάκι και βλέπουμε στο τέλος το ταμείο. Τελείωσε επιτέλους το να ξέρουν τα προβλήματα του Ηρακλή δύο, άντε το πολύ τρεις μες στην εταιρεία. Γιατί τόσοι την δουλεύουνε και πλέον υπάρχει μια απόφαση η οποία είναι επίσημη και δεν μπορεί να την αφισβητήσει ο κύριος Παπαθανασάκης, που εμένα μου μιλούσε το Δεκέμβρη ότι θα φέρει τέσσερις top players. Αυτός, όταν εγώ φώνασα τον Παπαθανασάκη από την αρχή, γιατί πολύ καλά είπε ο Μάνος ότι όλα θα τα φορτώσει στο συγχωρεμένο για να βγει λάδι, και όταν σου λέει ότι σε έχει κάνει 4 εκατομμύρια άνοιγμα με μια ομάδα που δεν κοστίζει ούτε 1 εκατομμύριο μέσα σε μια χρονιά, εγώ αρχίζω και να ρωτιέμαι άλλα πράγματα. Κύριε Παπαθανασάκη, γιατί να ξέρετε ότι το διαφορετικό που έχουν οι Ηρακλειδείς από τους υπόλοιπους είναι ότι από την ενασχόλησή τους με τον Ηρακλή θα μπορούσαν να έχουν πάρει τουλάχιστον 4-5 πτυχία σε διάφορες κατηγορίες, που δυστυχώς δεν θα φάνε κουτόχορτο. Γι' αυτό σου είχα πει ότι άμα πάρεις αδειοδότηση δεν είναι επιτυχία, αλλά αν δεν πάρεις αδειοδότηση καλό είναι να βρεις να πουλήσεις. Γιατί πλέον κανονικά όσοι ασχολείστε με τα θέματα του Ηρακλή, και μιλάω και για σένα Κόκκινε και για τους ρεπόρτερς του Μετρόπολης και για τον Blue Arena και για τον ίδιο τον Άγιο Πέτρο να ασχολείται με τον Ηρακλή, ότι θα έπρεπε να έχει βγει σήμερα αυτός που εκπροσωπεί τον Ηρακλή και να βγει να πει για ποιο λόγο δεν τον έπιασα τρεις φορές εγώ προσωπικά. Και τον είπα τι γίνεται, μου κουνούσε ότι όλα είναι good και μου σήκωνα το χέρι. Και πήγαινα και τον έλεγα τι όλα good, ρούχα δεν έχει μπουτίκ. Τι όλα good, πού πας. Και μου λέγε κάνουμε τα πάντα. Επειδή λοιπόν ένα είναι το θέμα και θέλω αυτό, θέλω με αυτό θέλω και να κλείσω. Δεχτήκαμε να κατεβάσουμε κύριε Παπαθανασάκη για να ξέρετε τι γίνεται. Ένα από τα χειρότερα ρόστερ που υπήρξε ποτέ στην ιστορία του Ηρακλή στην πρώτη εθνική. Δεν πιέσαμε για μεταγραφές. Δεν πιάσαμε για ανοίγματα τέλα στα οικονομικά. Δεν γιουχάραμε την ομάδα γιατί δεν μπορούσε να σταθεί στο ύψος και την ιστορία που έχει ο Ηρακλής. Δεν βρίσκαμε και ήμασταν μέχρι το έλους εκεί. Με ένα και μόνο σκοπό να πάρουμε την αδειοδότηση ο Ηρακλής και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ασφαλή την επόμενη μέρα. Δυστυχώς κύριε Παπαθανασάκη, δεν είσαι η επόμενη ημέρα με αυτό που έχεις κάνει και καλό είναι να βρεις κάποιον να παρατηρήσεις. Έπεσε η γραμμή του. Πάμε. Παρακαλώ. Από το πάθος έπεσε η γραμμή. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε εσύ. Χριστός Ανέστη. Αλήθως. Λοιπόν, θα βάλουμε Ολλανδό του χρόνου center back. Ψηλό παιδί, δυνατός. Είναι και Ολλανδός, θυμίζει Κούμαν. Μάνος στα half.
Εγώ φορτούζει οχταροδέκαρο και σέντερφορ θα βάλουμε το Μακουκούλα. Μέσα κόκκινε, άρχισε τζόκινγκ, σε προωθώ για ένα πληρωματικό τερματοφύλακα του βασικού. Μια πόλη, δυο σαγανάκια, τρεις χωριάτικες για τους φίλους μου, τους παουτζίδες που χαίρονται. Είμαι η μόνη ομάδα στην πόλη που δεν έχω πέσει. Πέσαν τον 90 κάτι με τα 8 πέναλτι, σωθήκανε και δεν το λένε πουθενά και πουλάνε παπατζηλίκι. Ο Άρης έχει πέσει 3 φορές κάθε 5 χρόνια και να ξανανεύει θα τον κρίξω και δεν μασάω τίποτα. Κόψτον! Κόψτον! Ναι! Έλα ρε φίλε. Χρόνια πολλά. Μπράβο, χρόνια πολλά. Γκόγκο σε τάλοφ. Γεια σου Γκόγκο. Μια ερώτηση. Μάλιστα. Συμφωνώ απολύτως με τον Ολλανδό. Ναι. Αλλά εδώ και πόσα χρόνια πάντα πώς γίνεται να φταίνε μόνο οι διοικήσεις. Και ποιος φταίει. Ερώτηση κάνω εγώ τώρα. Ναι, ποιος. Πώς γίνεται πάντα να φταίνε οι διοικήσεις μόνο ρε φίλε. Ποιος φταίει. Είχαμε Παπαδόπουλο, έφυγε ο Παπαδόπουλος. Έχουμε τον Καναδό, έφυγε ο Καναδός. Είχαμε πιο πριν άλλους, ρέμους από εδώ από εκεί, πάντα φταίνε αυτοί. Δηλαδή εμείς δεν φταίνουμε πουθενά. Και στην τελική να σου πω διαφορετικά. Έχω 10 κουκιά. Και θέλω να βάλω τα 5. Πάω βάλω τα 5 κουκιά στον Ηρακλή. Όταν βλέπω δεν τραβάει η ομάδα ρε φίλε. Έχω ένα μαγαζί και δεν με κάνει τζίρο, δεν έχω έσοδα. Όταν έχω 2.000 διαρκές, τι να κάνω δηλαδή εγώ παραπάνω. Αυτά τα σκέφτηκε κανένας μας. Απλά εμείς βγαίνουμε και λέμε. Και άμα φύγει θα γίνει ρε, ποιος θα έρθει. Και αν δεν κάνει κόμμα με κάνει θα γίνει ρε. Εγώ αυτά έχω να πω, του χρόνου πάμε για χωράφια πάλι. Λες ε. Όχι λέω, καραμπινάτα ρε φίλε. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Καναδός. Έχει μερίδιο ευθύνη. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι, κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Πραγματικά κάθομαι, σας ακούω και δεν μιλάω. Εδώ βρίσκονται άνθρωποι να πάρουν την πιο απίθανη ομάδα των Ηρακλήδων. Βρεθεί να πάρει κάποιον. Πάτε στον Κάλαθα. Εσύ τι πιστεύεις. Πάτε στον Κάλαθα. Μία ερώτηση σου κάνω. Ναι. Δεύτερη. Ναι. Ρώτησα κάτι τώρα από το Ραπτόπουλο που φεύγει να απαντήσει και το ρωτώ και στον πάτε κύριο Παπαδάκη. Στον Κάλαθα. Ναι. Γίνεται να είχε λεφτά και να έχει αυτή τη στιγμή να έχει στεγνώσει. Εσύ πιστεύει. Σε ρωτάω, πιστεύει ότι μπορεί να έχει στεγνώσει. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά να σε πω κάτι. Δεν έχει στεγνώσει. Έχει λεφτά. Πάτε στον Κάλαθα, Ηρακλήδη. Αν δεν θέλει να βάλει να πει ότι δεν είναι καλή. Ναι. Όταν γυρνάει και σου λέει εγώ χάνω 170.000 το μήνα. Ναι. Καταρχήν πήρε το Λαζάρι. Πώς τον έφερε το Λαζάρι, φίλε. Δεν θα πληρώσει και αυτός εδώ πέρα. Φίλε. Φίλε. Από το Σεπτέμβριο στο Roof Garden του Μακεδονία Παλάς τον παρακάλαγε τον Κάλας στο Ηλέκτρα Παλάς. Ναι, στο Ηλέκτρα. Του παρακαλούσε τον Κάλας να έρθει μαζί του. Από το Σεπτέμβριο. Στο Roof Garden του Ηλέκτρα Παλάς. Τα ξέρει αυτά ο κόκκινος. Τα ξέρει, δεν τα λέει. Τα ξέρεις ρε. Αν δεν αλλάξει το πτυχίο Ηρακλής. Ναι. Ίσως ο Καναδός ήθελε να πάτε κάνει... στον Κάλας βρε. Το πάτε να πασεράκο. Εδώ τρέχουν οι Αργιανοί. Σαν δεν ντρέπονται. Παρακαλάνε τον Κάλας. Οι Αργιανοί. Και μια τελευταία ερώτηση να κάνω. Εκείνη την πιέση κανελάκι βρίσκεται το καλατζίδι που είναι καφέ. Πόσες αποχωρήσεις έχουμε από ό,τι διάβασα 7-8 μέχρι στιγμής. Πόσοι. 7-8 που φεύγουνε. Ποιος σας είπε ότι φεύγουν παίκτες, περιμένετε. Πόσοι φεύγουν ρε φίλε, Βέλιος, Σαραμαντάς, Ρέση, Μπουλούτ φεύγει. Καλά, άστο, άστο Γιώργο, άστο, στον επόμενο. Πάμε. Ποιος φεύγει και ποιος έρχεται, ο άλλος λέει τον κάνανε εγώ και έφυγε, και απαντάει η άλλη έφυγε, έφυγε ο Περόνε και ο Ρωμάνο. Πάμε, περίμενε. Θα ακούω, δεν, είναι, δεν είναι η ώρα. Έφυγε ο Ρωμάνο και ο Περόνε. Ρεσί, έχουμε ένα θέμα. Επειδή του ήρθε κάτι του Γιώργου, δηλαδή θα συζητάμε άλλο. Δηλαδή υπάρχουν στην Παέρα Κλής άνθρωποι οι οποίοι μιλάμε μαζί τους και έρχονται προσφύγες. Να μην το πούμε κόκκινα για την ομάδα σου. Ότι έρχονται προσφύγες. Φυσικά και έρχονται. Α, τι έγινε, στις άλλες ομάδες θα τα λέμε. Γι' αυτό τον ορμήξαν τον άλλον. Τι λες, ρε. Αυτό που σου λέω. Τον ορμήξαν, δεν ξέρεις που τον ορμήξαν. Από τις ιστορίες που κάνεις. Θα βγει ο Τάσος ο Ηρακλειδέας και να μας πει την ιστορία. Οκ, okay, καλά. Άντε μπράβο. Ναι. Όλο ιστορίες. Δεν θα κάνουν προσφυγές στον Ηρακλή. Όλοι... γιατί είμαστε Ηρακλή. Ποιος δεν θα κάνουν. Δεν θα κάνουν προσφυγές στον ΠΑΟ γιατί είμαστε ΠΑΟ. Είπα εγώ δεν θα κάνουν. Όχι, θα κάνουν. Πάμε. Έτσι, α, θες να κάνουν. Θα κάνουν. Μπράβο, βγάλ τα εσώψυχά σου. Θα έχει θα... διαφορά. Θέλεις να κάνουν. Εγώ. Θα θα ψυχά μου. Δικαιούται να κάνουν. Θα ναι, ναι, όταν δεν έχεις να απαντήσεις. Αυτό θες, να κατοσούρα. Καλά σε κάνουν και σε λένε το καλά κάνεις. Ότι δεν βγάζεις τα ρεπορτάζ. Καλά κάνει. Και όλα τα ξέρεις εκτός από τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πάει μεταξύ μέρη. Παρακαλώ. Άντε, σαν τη μάνα του Βουτσά. Ορίστε. Άντε, ρε. Άντε, ναι. Εδώ είμαι. Παλιωτόμαρο να πούμε. Μάλιστα. Ραπ. Μάλιστα. Εδώ είμαι, λέω. Ήρθα. Ποιο. Φτάσουμε. Α, ορίστε. Τι κάνετε. Πες ρε, φίλε, γιατί αυτό δεν. Τρελάδικα, δεν δούλευα βραδινό. Σε πήρα το σπίτι πρώτη φορά. Δουλεύω ημερήσιο τώρα, είμαι στη δουλειά και σε παίρνω. Εγώ χθε σχόλασα από 7 η ώρα, κατά τι 9 περίπου το βράδυ.
μπαίνω στο προπό στη γειτονιά μου, χωρίς να ξέρω ακόμα τι έχει γίνει, δεν ξέρω αν πήρε άδεια η ομάδα, μπαίνω μέσα, είναι ο γιος του προπότζη και ένας πελάτης, παοξίδες και οι δύο. Και με λέει ο γιος, με λέει ο πελάτης ο παοξός, με λέει ρε Σιτάσο, με λέει δεν πήρατε την αδειοδότηση, λέω δεν ξέρω, δεν... γιατί το μεσημέρι άκουγα τα παιδιά, λέω, τον κόκκινο και τον ραπ, το μεσημέρι, με το μεσημέρι δεν ξέραμε, δεν ήξερε τίποτα και ο κόκκινος να μας πει. Λέει αυτός, λέει μια ζωή... Γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, πες μου κόκκινο. Μέχρι τις 4 που φύγαμε είχε βγει απόφαση. Όχι. Η απόφαση, η απόφαση βγήκε 5 παρατέρα. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ και με λένε αυτό. Δεν δικαιολογούμε. Όχι, εσύ, ο φίλος. Τα γεγονότα είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και τι είπε, φίλο προποτζής. Και γυρνάει και με λέει και αυτός. Λέει, σας δεν σας θέλουμε έτσι κι αλλιώς με κάνει. Δεν σας. Δεν σας θέλουμε, λέει, έτσι κι αλλιώς με κάνει. Και λέω ότι περιμένει τους Αριανούς και δεν με απάντησε. Αν θέλουν αυτούς ή όχι. Άκου τώρα, εσύ πήγε στον προποτζή. Ναι, ναι. Λες αυτό που έγινε. Ναι. Και το πιστεύω. Και ο Ραπτόπουλος το έκανε τώρα. Ολόκληρο σενάριο. Εντάξει, ότι πήγε σε ένα μαγαζί και σου την έπεσε όλο το μαγαζί. Γιατί λέει. Άκου τώρα τον ψεύτη. Εγώ με ψεύτη. Άκουσα, βέβαια. Ρε Σιτάσο, αυτό που είπε. Τι σου με αυτό που λες τώρα. Τι σχέση τι έχει. Τι σου είπαν, Τάσο, οι παοξίδες. Πες μου σε παρακαλώ. Ότι ο κόσμος έχει καμία σχέση. Δεν ξέρει το ρεπορτάζ του Ηρακλή και ξέρει τα άλλα. Αυτό δεν σου είπανε. Ναι, μόνο του Ηρακλή. Τα δικά μας τα άλλα τα ξέρει. Ρε φίλε, αυτό που λες εσύ με αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος, τι σχέση έχει. Τι ψέματα είπα. Του την πέσανε. Δεν σου την πέσανε, φίλε. Ναι, εντάξει, με κολλήσανε πάντως. Ο προποτζής λέει. Μη στεναχωριέσαι, σε καλέσω και εγώ για να κάνεις εκπομπή. Και τι θες ρε φίλε. Α, του κάνεις το χατήρι. Γρηγόρη θυμάζει ποιος είμαι εγώ. Όχι. Σε ξαναπήρα τότε που ήρθα στο σταθμό και φόραξε η Ρακλάρα και μέσα στα μπουκάλια τα ούσκια. Στη μοναστηρίου. Πάλι με τα ούσκια ήταν. Θυμηθήκες. Τις είχα ξαναπάρει μια φορά. Δεν το θυμάμαι, όχι. Είπες εκεί στην Μέγκαλη στα Λαϊκίνη στη μοναστηρίου που δουλεύες τότε. Έχει πολλά 10 χρόνια παραπάνω. Πάνω από 12 χρόνια. Όποιος τρέχει. Όχι, δεν δούλευε στη μοναστηρίου, ήταν διευθυντής. Ναι, λέει όποιος τρέξει αυτή τη στιγμή και φωνάξει η Ρακλάρα τώρα θα πάρει δύο προσκλήσεις με τους γιαούς και ένα στο Ρόδο και ένα σε ένα άλλο ήταν. Στο Ρόδο, τι ωραία χρόνια. Δεν τα πήρες ρε φίλε. Τις έχω κρατήσει ενθύμασης. Δεν πήγες. Δεν τις κράτησα. Να σε καλά. Και σε θυμάμαι. Να σε καλά. Τι ωραία χρόνια. Όχι, όχι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, συγγνώμη. Λοιπόν. Τι ωραία χρόνια. Για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλυπτικότητα, ένα όνομα υπάρχει, Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Διαλέξε ανάμεσα σε χιλιάδες από χώρο Vitex και δημιούργησε το χώρο που ονειρεύεστε. Τα Vitex τα οποία τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάογλου, 3 τον αριθμό, Φιλίπ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή, 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Τηλέφωνο για ενημέρωση και ιδέες το 2310 480 606. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2310-90-90-90, είναι και πάλι δικό, σε 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Να πω ότι οι Αφοί Κωνσταντινίδη προσφέρουν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκεί όπου μπορεί να βρεις το τελικτικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο, από το πιο μικρό μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ, σου δίνουν και γραπτή εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο με τηλέφωνο το 18-133. Έναν βλέπω στην αναμονή, πριν γινόταν πάρτι, δεν ξέρω τι έγινε. Έπεσανε. Πάμε. Γράφει ο φίλος. Λέει ο κόκκινος πως έδωσε μέχρι τώρα 5 μοίρα. Είπα εγώ 5 μοίρα. Άκουσε να λέω νούμερα. Σε μένα μιλάς. Ναι, άκουσε να λέω 5 μοίρα. Πού να ξέρω. Ο θείος λέει στις Αθήνας δεν δίνει άλλα. Φίλε, δεν σου είπα για ούτε αριθμό. Είπα ότι έβαζε μέχρι τώρα λεφτά. Τώρα τι έγινε. Παρακαλώ. Έλα. Έλα. Γεια σας. Γεια σας. Ο πατός του πάω εδώ, το καγαβόσκυλο. Πώς? Το κακαβόσκυλο. Κακαβόσκυλο, από πού βγαίνει αυτό? Είναι του κακαβά φίλος. Α, μάλιστα. Α, Γιώργη. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι καλά κάνετε και αφήνετε ο παδούς σε πόλεις ομάδες να παίρνουν τηλέφωνο. Τι θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο? Εδώ η γενιά των πατεράδων μας έριξε ολόκληρη χούντα για να έχουμε εμείς αυτό να έχουμε ελεύθερη ραδιοφωνία. Να φημώσουμε τους άλλους δηλαδή. Τα άκουσα προχθές. Ναι. Και έτσι πρέπει και καλά κάνετε. Έτσι είναι. Και αυτό το μη τους αφήνετε, μη τους αφήνετε. Αυτά σε οπαδικές εκπομπές μπορεί. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί, τουλάχιστον αυτό το έχουμε δείξει ήδη. Έτσι, yeah. Καλά κάνετε, Κωστή, έτσι. Καλά κάνετε. Για πάω, πήρα να πω εγώ. Μεγάλα επιτεύγματα. Κλείνει ο Τζαβέλας.
Έχει κλείσει ο. Έχει κλείσει ο Τζιόλης. Καλά πάμε. Μπορεί ο Μπερμπάτοφ να μείνει αν δεν τον πάρει καμιά αγγλική ομάδα. Δεν μπορεί το Κλάους. Τερματοφύλακα Χιλιανό, 32 ετών, θα φέρει ο Κοντρέρας. Θα φέρει χαφ Χιλιανό Κοντρέρας. Έχει ωραία πράγματα. Έβγαλε τον Νίβιτς μέσω να πιάσει τον πρόεδρο ο Κοντρέρας. Έχει ωραία πράγματα, έχει ωραία πράγματα. Έχει ωραία πράγματα. Έλα. Δεν έχουμε γρήγορους αμυντικούς, ρε Κωστή. Βλέπεις κανένα γρήγορο αμυντικό πίσω το Τζαβέλα. Σε εμάς. Το Τζαβέλα. Το Τζαβέλα είναι γρήγορο στο Τζαβέλα. Φίλε, θερμή παράκληση. Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη μέρα, γιατί θα πούνε ότι ξέρω για τον ΠΑΟ και δεν κάνω. Θα αρχίσω ο διπλανός μου. Ό,τι θέλεις. Όχι, δεν το λέω. Να μιλήσω ό,τι θέλεις. Απλά λέω, ρε, κάτι το οποίο. Γιατί να σου πω κάτι. Για μένα θα σου κάνω μια απλή ερώτηση. Για τον ΠΑΟΚ που ονειρεύεσαι με Τζαβέλα και Τζιόλι, μπορεί να πάρει και πρωταθλητισμό? Γιατί ποιο σου λέει ότι. Όχι. Πρώτο στην όχι. Πόλη. Άστο. Απλά είναι τα πράγματα. Να είσαι καλά, φίλε. Αυτό πρώτο στην πόλη, τώρα κάτι και κλείνω. Πρώτο στην πόλη για μένα δεν κάνει. Εγώ θέλω και τον Ηρακλή, θέλω και τον Άρη. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ηρακλής να πάρει άδεια. Δεν παίρνει άδεια, τελείως αυτό. Δεν παίρνει, Τελείως αυτό. Να γίνει να επανέλθουν οι ομάδες, να γίνουν δυνατές και να έχουμε ίντρικα και αυτά. Αυτά είναι τα ωραία. Ποιοι τα πιάνουν, αδερφέ, να είσαι καλά. Έγινε καλή εκπομπή. Παρακαλώ. Χαιρετώ τα Αλάνια. Καλώς του Λαϊκάτζη. Χρόνια πολλά με υγεία. Πάνω τι άλλο δεν. Μόνο υγεία. Έχω να δώσω μία λύση για τον Ηρακλή. Γιατί δεν πουλήθηκε ο Βέλιος? Πουλήθηκε ο Βέλιος. Πουλήθηκε. Σε μάνατζερ. Ωραία, γιατί δεν πήρε λεφτά η ομάδα για να πάρει την άδεια. Ακόμα πρέπει ο μάνατζερ να πουλήσει το Βέλιο για να πάρει λεφτά η ομάδα. Μόνο έτσι, αυτή είναι η λύση υπήρχε τώρα. Εντάξει. Να πληρωθεί, να φύγει αυτός, να πάρει λεφτά η ομάδα, να βγάλει την άδεια, να πληρωθούν και οι παίχτες. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, Λαϊκατζή, άστο, είναι πολλά, πάρα πολλά. Και θα έκανε το καλοκαίρι και 5 φιλικά δυνατά με καλές ομάδες, θα μάζευε χρήμα και θα στρώνει η ομάδα. Εγώ το βλέπω λίγο από τη δικιά μου βλέπω. Τέλος πάντων, τώρα τι άλλο να πω δεν ξέρω. Κωστά. Μάλιστα. 45 λεπτά πάω στο 6, κάνω 4,5 χιλιόμετρα. Πάω καλά. Καλά πας. Καλά πάω. Σφιγμούς μετράς. Πήγε να κάνεις check-up. Σφιγμή. Check-up πήγε να κάνεις. Πόσους σφιγμούς έχεις? Έκανα και τεστ κοπόσου. Σφιγμούς πόσους έχεις? Οι σφιγμοί μου φτάνουν από 145 μέχρι 70. Εάν κατέβουν κάτω από τους 130, να το πας στο 7 το 6, το 6, να ανεβάσεις ένταση. Όταν κατέβουν και οι σφιγμοί, έγινε. Έγινε, φίλε. Να λέμε. Σιγά σιγά θα ανεβάζεις και την ένταση. Bye bye. Ρώτα τον πρώτα, αν έχει κάνει τεστ. Φύγε απ' εδώ, ρε κόκκινε. Και μετά. Φύγε απ' εδώ, ρε κόκκινε. Λοιπόν, εσύ έκανες τεστ κοπόσεως? Φυσικά και κάνω. Και το έβγαλες? Φυσικά. Πόσα λεπτά είναι το τεστ κοπόσεως? 10. 10 είναι. 2013 Ροβανιέμι Λάχτη 0-0-83. 10 λεπτά είναι. Με 9. 2014 Σεναγιώαν Ίντερ Τούρκου 1-0. 2201 Οξέπε Αστάνα 0-1. 2027 Γκιλάνγκ Young Lions 1-1. Και το 2205 Ήρτης Τομπόλ Κωνστανάη 1-1. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Παρακαλώ. 10 λεπτά είναι το τεστ κοπόσεως. 10. Το τεστ κοπόσεως ενδιαφέρει τους γιατρούς να πιάσει τους φυγμούς, ναι, και να δούνε ποια είναι η κατάσταση του οργανισμού για να πιάσει τους φυγμούς. Ναι. Κατάλαβε. Εσύ 10 λεπτά έκανες, αυτό δεν λέω. 10 λεπτά έβγαλα εγώ. Ναι. 10 λεπτά. Ωραία. Πόσα είναι όλα κανονικά? Δεν ξέρω, ρε, να μάθω, να κάνω, θα κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Πόσα δεν είναι? Αφού δεν χρειάζεται να κάνεις το σκοπό. Δεν καπνίζεις, δεν πίνεις. Τι σχέση έχει αυτό? Μπορεί να έχω κάποια βουλωμένη αρτηρία, πού ξέρω ότι. Με στεφανιογραφία μπορεί να βρουν μόνο τη βουλωμένη αρτηρία. Δεν φαίνεται. Τότε γιατί έκανες? Μπορεί να φύγεις από. Τι σκοπόσεις γιατί έκανες 10 λεπτά? Δείχνει κάποια σοβαρά πράγματα. 10 λεπτά. Μπορεί να δείξει καρδιακές αρρυθμίες, να στα πούν καρδιολόγοι. Δεν θα τα πω εγώ. Εντάξει. Εσύ τα ξέρεις γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, έχω κάνει. Ναι, 10 λεπτά έκανες αυτό λέω. 10 λεπτά έκανες. Πόσα λεπτά είναι κανονικά? Άντε πάλι. Με λες πως 10 λεπτά σου λέω έκανα. Τώρα από εκεί πέρα. Σε κατεβάσανε, ρε, αυτό λέω. Όχι, μου λέει εντάξει, κατέβα. Σκατέβα. Είσαι εντάξει, κατέβα. Στα 10 λεπτά είσαι εντάξει, σε είδαν σε 10 λεπτά. Κανονικά πόσο είναι, αυτό θέλω να πω. Ρώτα έναν καρδιολόγο, ρε φίλε, τι είμαι. Γιατί εσύ που, τι. Τέλος πάντων. Πάμε. Πρέπει να ξέρω πώς είναι το καθένα. Τι να ξέρω. Τι είμαι το Google, είμαι, δεν μπερδεύτηκες. Πού είσαι. Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Φώναζε, φίλε, φώναζε. Από τον τάφο μέσα παίρνει, φώναζε. Να πω λίγο. Εδώ
αυτό διάβαζα σε ένα site σήμερα για το Ρανιέρι. Κάποιος έκανε δήλωση. Το Αλγέρι. Για τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Κάποιος έκανε δήλωση ότι κάποιος παίκτης της γης πήγε κάπου μέσα και δήλωνε ότι στον πόντο της ΕΠΑ, αλλά ξέρω δεν το θέλω, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, αυτά γίνανε για το Ρανιέρι. Εγώ θέλω να πω να αναλάβω το κάτι τώρα που εσείς οι δημοσιογράφοι και θα ξέρετε καλύτερα. Δικηγόρες είσαι? Ναι. Έλα ρε Γλυκουάγο. Φώναζε βρε, φώναζε. Ο ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει 3-4 προπονητές τα τελευταία 4-3 χρόνια. Οι παίκτες είναι αμέτωχοι? Δηλαδή παίξαν όλο στο να φύγουν οι προπονητές αυτοί? Ή κάποιοι παίκτες όλοι? Αν παίξαν όλο για να τους φάνε εννοείς? Εγώ ρωτάω, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά αν έγινε όμως, αν έγινε κάτι τέτοιο, κάποιοι παίξαν όλο να φύγουν οι προπονητές. Είδε γιατί... Η γραμμή είναι τραγική, φίλε. Παρακαλώ. Έλα, ρε κόκκινε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα για αυτό που λέει πριν, ρε Σικότσο, πολύ τέτοιος είσαι, ρε φίλε. Και έβηκες και γιατί έκανες και πόσα λεπτά σε βάλανε, σε λέει 10 λεπτά. Τέλος. Παραπάνω δεν είναι. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος, 5 φορές εσύ κατέβηκες, ανέβηκες. Αυτό τον κάνανε, αυτό σου λέει. Αν το βάζανε 20 λεπτά, σου λέγε 20. Και πάμε τώρα για τους φιλάθλους που παίρνουν από παντού. Να παίρνουν, ναι, δικαίωμά τους είναι και, και πρέπει να μιλάνε. Αλλά όταν όπως κόβεις από εδώ πάνω διάφορους, έτσι να τους κόβεις και αυτούς όταν προκαλούν. Εγώ δεν κόβω κανέναν, οι χολύπτες κόβουν, φίλε, ξεχνιέσαι. Οι χολύπτες τέλος πάντων να... Οι χολύπτες κόβουν, φίλε, ξεχνιέσαι. Και τους Αθηναίους. Ναι. Οκτός αν ας πούμε... Έλληνες είμαστε όλοι, φίλε. Επειδή δεν είμαστε Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς, είμαστε Έλληνες. Εγώ είμαι Μακεδόνας, εντάξει. Εσύ είσαι Μακεδόνας. Ναι, δεν είσαι Έλληνας εσύ. Όχι, Μακεδόνας είμαι. Υπήρχε και αυτό το κράτος. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, άμα γίνει ένα κράτος. Κάτσε ρε να σε ρωτήσω να μάθω. Ναι, κάτσε πέρα, μισό λεπτό. Ναι. Συγγνώμη και για τώρα. Να, σαν φίλο σε ρωτάω. Δηλαδή, άμα κάνουμε εμείς ένα λιμάνι μέχρι την Κατερίνη και φτιάξουμε εκεί με τα βαλκανικά κράτη κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Όχι, ρε, δεν θέλω βαλκανικά κράτη. Εγώ θέλω τη Μακεδονία. Εσύ δεν τρώγεσαι, ρε φίλε. Κατάλαβε, δεν θέλω κανέναν Αλβανό, κανέναν Βούλγαρο, θέλω τους Μακεδόνες. Ας είστε τους Μακεδόνες. Δεν γράψω τους Μακεδόνες. Στο σύνδεσμο Φιλοπάου. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, Μακεδόνες, όχι σύνδεσμο Φιλοπάου, Μακεδόνες της Ελλάδος. Α, της Ελλάδος. Τέλος πάντων. Της αρχαίας Ελλάδος. Εσύ και φιλοαρχαιοέλληνας είσαι. Εσύ ξέρεις γιατί κρατάς τους φιλάθλους και τους αφήνεις και ας είναι κεριστικοί και τον πρόλογο που με λες τώρα για τον Ιμήθρη είναι άλλο. Τι μιλάς και κάτω. Τα λες και εκεί και άμα δεν τα πεις και εκεί πέρα. Θα φύγεις από δεν πρέπει να τα λέω ρε φίλε, δεν κέρδι. Πρέπει να μιλάω. Πρέπει να μιλάω μέχρι, μέχρι τον Όλυμπο. Θα μιλάς για τον ΠΑΟΚ, θα μιλάς και για τους άλλους. Και για την ΑΕΚ, και για τον Παναθηναϊκό, και για τον Ολυμπιακό και για όλους. Μάλιστα. Όπως μιλάς για μας εδώ πάνω, είτε τον Ηρακλή, είτε τον Άρη, είτε τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Εντάξει. Και όπως αυτοί εκεί πάνω, εκεί κάτω έχουν... κάτω είναι αυτοί, εσύ είσαι πάνω. Ναι, όπως αυτοί εκεί κάτω έχουν τις άκρες και όλα αυτά που έχουν εκεί κάτω και τα φτιάχνουν έτσι όπως θέλουν. Σε ένα παραπάνω εδώ πάνω πρέπει να βοηθάτε τις ομάδες μας. Δεν βοηθάω κανέναν φίλε. Εγώ δεν βοηθάω αμυστή. Αμυστή δεν βοηθάω κανέναν. Εγώ πληρώνομαι από τον οργανισμό. Πληρώνομαι από τα κανάλια για να μιλάω. Όχι αν βοηθάω. Εγώ η μαμά Τερέζα δεν είμαι φίλε. Δεν βοηθάω κανέναν. Δεν βοηθάω κανέναν. Ψάξε αλλού για βοήθεια. Μαμά Τερέζα ψάξε για αλλού. Άσε ρε φίλε για βοηθάω. Ίσα από εκεί να βοηθάω. Ίσα δεν βοηθάω κανέναν. Τον εαυτό μου βοηθάω. Άσε με καημένε τώρα. Συντροφιά τον κόσμο κρατάω. Δεν βοηθάω. Μια κουβέντα τελευταία και κλείσε. Άσε τα Μακεδόνο μακυλίκια σου τώρα εσύ τώρα. Άστα. Έλα, δεν θα με... Πάνε στο Βασιλόπουλο και στους άλλους που δουλεύαν στον πρωταθλητή και στην ΕΠΑ. Α, παράτα με από εδώ ρε. Μόλις δείτε χρήμα εδώ πέρα πάνω, γίνεστε να πούμε Έλληνες και όταν δεν σας πει. Στον επόμενο, τρεις τελευταίους. Τρεις τελευταίους. Σταμάτα να μιλάς! Άιτε! Σαν έχομαι! Με αυτό τον Ηρακλή, χέστη. Άιτε! Για τους άλλους μιλάς, για τον Ηρακλή δεν μιλάς. Βλαμμένε! Για τον Ηρακλή δεν τα ξέρεις. Για τους άλλους τα ξέρεις. Ερπετόπουλε, ναι! Άντε, πάρ' τον Κάλα κανένα τηλέφωνο, έλα. Εγώ δεν βγαίνω με τον Καλατζίδη για καφέ. Εγώ βγαίνω. Εγώ φοβάμαι τα μάξι μου. Εγώ βγαίνω με όλους. Εγώ τι παρακαλώ. Να κάνω, ένα μαξάκι έχω. Λέγε φίλε. Δεν τρέπομαι να βγω, φίλε. Ποιος, γιατί εγώ δεν τρέπομαι. Παιδιά, φίλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Γεια σου, Ανέστη, Νίκο. Ανέστη, φίλε, Ανέστη. Ανέστη, μπράβο. Λοιπόν, είναι τραγικό όταν παθαίνεις μια μεγάλη ζημιά
καταστρέφεσαι και ξαναφτιάχνεσαι και φτιάχνεις ένα επίπεδο να μην βάζεις μυαλό. Δεν στρέχω από κανέναν Ηρακλειδέα σήμερα να βγαίνει και να βρίζει τον Παπαθανασάκη. Να βγαίνουνε και να συνεχίζουνε να λιδωρούνε και να χτυπάνε τον ΠΑΟΚ. Να θάβουνε τα προβλήματα του Ηρακλή κάτω από το χαλάκι και να μην ασχολούνται με την ομάδα τους όπως δεν ασχολήθηκαν τα δύο τελευταία προηγούμενα χρόνια. Να μην εξετάζουνε από πού ήρθε αυτός ο άνθρωπος, να μην εξετάζουνε εάν έχει λεφτά ή δεν έχει. Να ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης ξανακαταστρέφει ακόμη μια φορά τον Ηρακλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα όποιος βγει και βρίζει αυτόν τον άνθρωπο τώρα που είναι στα κάτω του, για μένα σαν Νίκος είναι κατάρτιστος. Τι σημαίνει, είναι στα κάτω του? Είναι στα κάτω του αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει είναι στα κάτω? Είναι στα κάτω του οικονομικά. Δηλαδή. Είναι στα κάτω του, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ζορισμένος και φαίνεται αυτό ότι είναι ζορισμένος οικονομικά. Ναι, αν το έλεγε αν το έλεγε είναι κακό. Αν το έλεγε. Ναι. Εάν το έλεγε εσείς το λείπατε. Ότι το είπε. Δεν άκουσα. Λέω αν αυτός το εμπιστεύτηκε, ναι, σε 5-10 Ηρακλάρχες αυτοί το κάνανε σημαία για να βοηθήσουν όλοι οι υπόλοιποι ή το θάψανε. Πού το είπε, για πες μου. Μπορεί να ζήτησε από τη φύρα. Δεν υπάρχει μπορεί, δεν υπάρχει μπορεί. Το είπε. Δεν μπορώ. Νίκο, με σαφήνεια. Γίνε σαφής. Αυτό είναι κάτι υποθετικό. Πριν από κάποια χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό? Κάτσε να ακούσει. Σου μιλάω. Κάτσε να ακούσει. Όχι, θα εσύ να ακούσει. Αυτό που μου λες, πού υπάρχει? Ζορίστηκε κόκκινη. Πού υπάρχει αυτό? Άκουσε με λίγο. Εδώ σου μιλάω. Σ' απαντάει. Πού το είπε αυτό? Πού το είπε? Πού το είπε? Είπες κάτι. Πού το είπε? Όταν θα σταματήσεις να με ρωτάς την ίδια ερώτηση θα σου απαντήσω. Περιμένω. Ωραίο. Περιμένω απάντηση. Λοιπόν, σου απαντάω στην ερώτησή σου. Όταν ο Ζαγοράκης πριν από κάποια χρόνια Νίκο, είπε... Στον επόμενο. Ή θα απαντάς ή θα απαντάς. Τον ζόρισες, Νίκο. Αυτά τα παραμύθια αλλού. Νίκο, τον σε ρωτάω κάτι. Είπε ότι δεν έχω μία... Ότι είναι στενά τα οικονομικά, δεν απαντάς. Τον ζόρισε. Δεν θέλει να απαντήσει. Okay. Τον ζόρισε. Πολύ, τι να σου πω. Τον μου φύγε μία από πίσω τώρα. Ναι, και βρώμησε. Παρακαλώ. Γενικά βρωμάει. Ναι, ναι, ναι. Μεθάνιο σήμερα το στούντιο. Έλα. Το στούντιο μεθάνιο. Ναι, 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 φοβήθηκα. Άιντε. Όταν σε ζορίζει κανένα, γεια σου. Οι αγένειες έχουν και όρια. Εντάξει, Νικολάκη. Έχουν και όρια. Όταν μιλάς μαζί μου, σε αυτό που μιλάμε, σε αυτό θα απαντάς. Αφού δεν ξέρεις το μισό ρεπορτάζ. Κατάλαβε, Νικολάκη. Νικολάκη. Στον επόμενο. Νικολάκη, αγόρι μου, στη δουλειά του είναι άσος. Μπράβο. Ο Νικολάκης, ο Νικολάκης στη δουλειά του, στη δικιά μου τη δουλειά, όπως εγώ σέβομαι τη δικιά του, θα σέβεται τη δικιά μου. Και στη δικιά σου τη δουλειά εδώ, όταν έρχεται, σε ξεπερνάει και εσένα, ίσως ξεπεράσει και όλους. Πάρ' τον Νικολάκη. Λοιπόν, Νικολάκης. Πάρ' τον Νικολάκη να κάνεις δουλειά. Ο Νικολάκης, λοιπόν, που το λες ηρωνευτικά. Δεν υπάρχει ηρωνευτικά, ηρωνικά υπάρχει. Ηρωνικά. Ηρωνευτικά και ηρωνικά δεν υπάρχει. Σε τρώει σε πολλούς τομείς. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορείς να μιλάς για τον Νίκο από τα Γιάννηνα και να του λες Νικολάκη. Σε οποιονδήποτε αγενή μπορώ να μιλάω από οποιοδήποτε αγενή σε μιλάω όπως θέλω. Σε οποιοδήποτε αγενή μιλάω όπως θέλω. Θα έρθει πάλι κανένα. Παρακαλώ, ναι, ναι. Θα κρύβεσαι πάλι. Ναι, πάλι, ναι. Ο κλαδάς θα σε σώσει. Αλλά, ναι. Αλλά, έλα, φίλε. Πάλι ο κλαδάς θα καθαρίσει. Κοίτα, μην έχει ρεπό ο κλαδάς. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε τα ρεπό του κλαδά, μην κάνει το μάτι. Έλα, έλα. Τον άλλο, ένα που ποδίζει τον είπε ολόκληρο μαγαζί του, την έπεσε μαζί μας πριν. Ναι, ναι. Άντε παραμυθά. Άντε. Πολύ ξέρε. Όλα τα ρεπορτάζ τα ξέρεις πλην του Ηρακλή. Ναι, εντάξει. Καλά. Εσύ τρέπεις να πεις την ομάδα εσύ αυτή. Εγώ δεν είμαι καμιά ομάδα κόκκινη. Ναι, το ξέρεις πολλά χρόνια τώρα. Ναι, βεβαίως. Λέγε, φίλε. Κωστή. Ναι, φίλε. Γιατί δεν έκανες εκπομπές τις μέρες του Πάσχα? Γιατί τα έξινα, φίλε, τα έξινα. Αφού λες ότι δεν πιστεύεις στο Θεό, γιατί δεν έκανες εκπομπές? Γιατί δεν υπήρχαν εδώ πέρα, πώς τους λένε, Ηχολήπτες, φίλε. Μπορούσες να φέρεις τους άλλους τους συγχωρείτες που... Τους να φέρω, ρε φίλε. Τι είμαι εγώ. Τι είναι δικό του, είναι το μαγαζί. Δικό μου το μαγαζί, ρε φίλε. Γιατί την έλεγες στο φίλο μου τον κόκκινο όταν έκανε απεργία, όταν κάνα απεργία. Δεν την είπα στο φίλο μου τον κόκκινο. Απλά του είπα τον κόκκινο ή κάνει απεργία και είναι απεργοσπάστης ή είναι παραγωγός και δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτό είπα, δεν είπα τίποτα. Είναι απεργοσπάστης, το λέω ίδιος, το απάντησε. Εσύ ζηλεύεις τον κόκκινο επειδή ο κόκκινος έχει πολλές ιδιότητες και εσύ δεν έχεις. Το ζηλεύω, ναι. Εσύ είσαι μόνο παραγωγός.
Ναι. Ο κόκκινος έχει πολλές ιδιότητες. Βέβαια. Οπότε μπορεί να κάνει απεργία ως αν χρησιμοποιεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Μάλιστα. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιδιότητα του παραγωγού. Βεβαίως. Του Ηρακλειδέα. Μπορεί του παραγωγού, του οπαδού. Άρα έχει πολλές ιδιότητες. Αυτό κατάλαβες. Ναι, έχει. Εσύ δεν έχεις. Δεν έχω, αυτό να δουλεύεις. Ε, τι να κάνω, δεν πατάω. Έχεις δίκιο. Ναι, έγινε ρε παιδιά. Να σε καλά, γεια σας. Έχει δίκιο ο φίλος. Καλησπέρα, αν αποτύχει ο ΠΑΟΚ και στα πλέι-οφ θα πάει για δεύτερη επανάσταση. Γιατί ποια ήταν η πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη. Ναι. Τι είπε ο άλλος, η μοναδική ομάδα που δεν έπεσε. Απέσω το τσιγάρο να κάνει γύρα, όχι όλα μόνος του. Ποια ήταν η πρώτη. Καλό. Όχι, είπε κάτι προηγουμένως. Ποια ήταν η πρώτη του επανάσταση. Ναι. Δεν πήγε στο Καραϊσκάκι. Ή δεν ασχολείται κανείς. Ποιο το είπε. Άστο, άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Αν δεν κατέβει... Σήμερα είχαμε θέμα το ότι δεν πήρε αδειοδότηση και θα όσο δύο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε και μαγκιά. Τρώει μείον τρεις. Μεγάλη μαγκιά. Αλλά το ηρωνεύτηκε. Δεν ηρωνεύτηκα. Λέει ποια είναι η δεύτερη. Γιατί είπες, έκανε την πρώτη. Έγινε τίποτα με την πρώτη, λέω. Αυτό είπες. Αυτό είπα. Έγινε τίποτα. Βάλ με την κασέτα πίσω. Τι είπα, ρε Σάκη, έγινε τίποτα με την πρώτη. Βάλ την κασέτα πίσω. Άκουσες τίποτα κανένα. Βάλε ένα λεπτό την κασέτα πίσω. Όχι, δεν την βάλ την κασέτα πίσω. Βάλ την κασέτα πίσω, να δούμε τι είπε. Βάλε το playback, βάλε το πίσω. Το playback. Βάλε το playback πίσω. Βάλε να δούμε τι είπε. Θα βάλουμε. Να βάλουμε. Είσαι καθυστερημένος. Είμαι, ρε, είμαι. Είσαι. Ναι, είμαι. Πολύ. Πολύ. Τα Χάιδο, τα τρακτέρ και μένουμε Ελλάδα του χρόνου. Η Χάιδο που είναι, ρε, τι έγινε η Χάιδο. Μάνο σχολεία στη τη χορηγική ευωδία από τις τουρκικές αεροκλανίες. Δεν τρέπεστε, λίγο. Ορίστε. Καρέτα από την Κλειφάδο. Δεν έχει μέσω όρο 3.091 εισιτήρια. Και 2.500 διαρκείας, αλλά ξοδεύει μόνος πέρα από το πάπλωμα, δεν θα συγκρίνεσαι με τον Άρη. Λέει 7.79. Μάλιστα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εσύ θα έχεις καλό απόγευμα. Γιατί να μην έχω καλό απόγευμα. Θα κοιμηθείς το βράδυ με ήσυχο το κεφάλι, σήμερα. Γιατί να μην κοιμηθείς. Μόλις κάσει η πρώτη προσφυγή, η δεύτερη του Ηρακλή, φύγει ο Βέλιος. Ο Βέλιος το περιμένουμε ότι θα πουληθεί. Ναι. Δηλαδή θα σωθείς του χρόνου. Αυτό λέω. Δεν έχω την ικανότητα να προβλέπω το μέλλον. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Πολύ άσχημα. Δυσάρεστα δηλαδή. Πολύ άσχημο. Ναι. Εντάξει. Ποιο είναι το πιο δυσάρεστο. Και δεν καλούμε. Για μένα, ποιο είναι το πιο δυσάρεστο. Το πιο δυσάρεστο θα σου πω ποιο είναι. Ότι βλέπω εκεί που τα πράγματα είχαν καταρχήν. Η αλήθεια είναι ότι ο Παθανασάκης ήρθε από το πουθενά και ανέβασε τον Ηρακλή στη Super League. Το οποίο το πιστώνεται. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς. Και μέσα σε ένα χρόνο το όλο κλίμα αντιστρέφεται και κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί. Άκουμε λίγο. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί. Άκουμε λίγο. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο για τον Ηρακλή. Ναι. Ότι δεν είναι προσελκύσιμος σε επενδυτές. Αυτό. Αλλά τα ίδια έλεγες. Δεν είναι προσελκύσιμος σε πολιτικούς, ότι μπορεί να τον αφήσω στη μοίρα του. Αυτό είναι το χειρότερο. Ελκυστικός λέγεται, όχι προσελκύσιμος. Προσελκυστικός. Ελκυστικός. Όπως θες να το πεις. Είναι ή δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι. 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 Ε, από πού είναι. Εγώ λέω ότι είναι. Έτσι λες εσύ. Θα το δεις. Πάμε. Θα το δεις. Μάλιστα. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με τον Δημήτρη Κανελάκη, τον Κυριάκο και τον Γεντάνια Δήμου, με τον Κωστή το βράδυ, όλοι μαζί, πρώτο Θεός. Αύριο, σημείο για σήμερα. Τι παίζει σήμερα. 0 σε ένα γκολ, παιδιά, στο Anfield. Ποιο παίζει, βάζει το μάτσα. Λίβερπουλ, Βιγιαρεάλ. 0 σε ένα γκολ. Δεν θα είναι over αυτό το μάτσα, δηλαδή. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. 10 και 5, έτσι. Αν βγει over, μόνο με διπλό θα βγει. Πρώτο αγώνα είναι. Ο δεύτερο. Ο πρώτο πόσο βγει. 1-0. Έχασε η Λίβερπουλ. Ναι. Και βλέπει 0 σε ένα γκολ. Παράταση πόρη δηλαδή. Λέβεις, και νίκη του Βιγιαρεάλ και 0-0 τα πάτε. Τρία σημεία καλύπτουν το 0 σε ένα γκολ. Άσχημα είναι. Γεια σας.